Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, όπως κάθε Τρίτη, βέβαια, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με φόντο τον δεύτερο γύρο πλέον των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η κρίσιμη Κυριακή πλησιάζει και η σημερινή εκπομπή θα αποκτήσει ένα χαρακτήρα μπραντ εφέρ ανάμεσα στους διεκδικητές στο Δήμο Ιεράπετρας. Θα φιλοξενήσουμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής τους υποψήφιους δημάρχους Ιεράπετρας, τους δύο που έχουν προκριθεί στον δεύτερο γύρο, και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής οι διεκδικητές στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Δίπλα μου εδώ στο πλατό της Κρήτη TV φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Ιεράπετρας, τον κύριο Θεοδόση Καλατζάκη. Κύριε Καλατζάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Επικεφαλής της παράταξης Ιεράπετρα Νέα Πορεία. Βεβαίως. Και ο κύριος Αντώνης Πετράς, υποψήφιος δήμαρχος Ιεράπετρας. Καλώς ήρθατε κύριε Πετρά. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Επικεφαλής, για την πρόσκληση. Επικεφαλής της παράταξης Ιεράπετρα Δήμος Πρότυπο. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Καλατζάκη, συγκεντρώστε ένα ποσοστό που αγγίζει το 36,01%. Κύριε Πετρά, ένα ποσοστό 24,39%. Και οι όποιες διαφορές θα λυθούν την ερχόμενη Κυριακή. Κύριε Καλατζάκη, ένα πρώτο σχόλιο για το ποσοστό που συγκεντρώσατε. Θεωρώ ότι ο κόσμος κατάλαβε πραγματικά το έργο που έχουμε κάνει ως Δημοτική Αρχή από το 2014 που αναλάβαμε μετά από 5 χρόνια μέχρι το 2019. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μας έδωσε αυτό το αρκετά μεγάλο ποσοστό, επιλέγοντας ανθρώπους, γιατί σήμερα είχαμε και τα τελικά αποτελέσματα στο Δήμο της Ιεράπετρας, οι οποίοι δούλεψαν μαζί μου, εργάστηκαν σκληρά σε μια περίοδο κρίσης και καταφέραν πραγματικά στο Δήμο της Ιεράπετρας να φέρουμε αρκετά χρήματα και να κάνουν πολλά έργα. Και ο κύριος Πετράς. Ήταν λοιπόν φυσικό και αναμενόμενο να έχουμε αυτό το ποσοστό. Κύριε Πετρά. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήρθαν στην Κάλπη την προηγούμενη Κυριακή, σε όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή και σε αυτούς που στηρίξαν την παράταξή μου. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερο, αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν έχει χαθεί. Συνεχίζουμε δυναμικά την επόμενη Κυριακή να κερδίσουμε αυτή τη διαδικασία και να προχωρήσουμε με το πρόγραμμά μας για ένα καλύτερο Δήμο. Μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά των 12 ποσοστιαίων μονάδων, σωστά, στο δεύτερο γύρο? Ναι, δεν νομίζω. Πολλά έχουμε δει, βέβαια. Εννοείται. Έχετε δει στο Ηράκλειο πριν από 5 χρόνια μια μεγάλη ανατροπή. Εννοείται ότι υπάρχει και η δυνατότητα και η διάθεση από τον κόσμο να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη φορά είχαμε 7 παρατάξεις. Οπότε υπήρχε μικρότερη. Μοιράστηκαν οι ψήφοι. Μοιράστηκαν πολλοί οι ψήφοι. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχουν 2 παρατάξεις, 2 υποψήφοι δήμαρχοι και πάμε δυναμικά για την επόμενη Κυριακή. Ο κύριος Πετράς, κύριε Καλατζάκη, ήταν στενός σας συνεργάτης στην αρχή της προηγούμενης θητείας σας, της τελευταίας θητείας σας στο Δήμο Ιεράπετρας. Ωστόσο αποφάσισε να διαλέξει να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Δεν ξέρω αν το φανταζόσασταν πριν από 5 χρόνια ότι ο βασικός αντίπαλός σας στην δεύτερη Κυριακή θα ήταν ο κύριος Πετράς. Κοιτάξτε, από το 2007 μέχρι το 2019 που υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα σενάρια τα έχω ξαναδεί. Οπότε, εντάξει, από εκεί πέρα ήταν καθαρά θέμα του κυρίου Πετρά να επιλέξει να έχει τη φιλοδοξία να ηγηθεί στο Δήμο της Ιεράπετρας. Αυτό όμως που δεν μου άρεσε από τον κύριο Πετρά και τους συνεργάτες του είναι ότι πρέπει να πούνε την αλήθεια στον κόσμο. Ότι έχουμε φιλοδοξία να κατέβουμε στις εκλογές, να διεκδικήσουμε το Δήμο, να δουλέψουμε. Δεν μου άρεσε όμως αυτή η λασπολογία από τη μεριά κάποιων ψηφοφόρων, κάποιων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν ξεφύγει εντελώς, έβριζαν οικογένειες, έβριζαν υπαλλήλους του Δήμου. Και απορώ πώς θα δέχτηκε αυτά ο κύριος Πετράς μέσα στο συνδυασμό του. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν την τελευταία στιγμή και είναι ακόμα στο συνδυασμό μου, προσέξτε, δεν έχουν παραιτηθεί, στελέχωσαν την ομάδα του κυρίου Πετρά και έβριζαν και εμένα και τις οικογένειάς μας και τους υπαλλήλους του Δήμου. Αυτό βέβαια είναι κατακριτέο από τον κόσμο και θεωρώ ότι ο κόσμος το έκρινε αρνητικά. Εμείς δεν το πολύ σχολιάσαμε, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία στην Ιεράπετρα και γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Και συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε την ψήφο του Κεραπετρίτικου λαού και του Μακρυγιαλιώτικου λαού για να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσατε το 2014. Κύριε Πετρά, ο λόγος σε εσάς να απαντήσετε. Καμία ύβρις.
ουδεμία ύβρις υπόθηκε το, από ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν τη δικιά μου παράταξη, διαπιστώσεις για τη συμπεριφορά και το μηχανισμό ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία για να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψήφους στην παράταξη του κυρίου Καλατζάκη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας μηχανισμός που λειτουργεί πίσω από τον κύριο Καλατζάκη, ένας μηχανισμός που αποτελείται από πρώην δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαστοράκη, που είναι και συγκοινωνικό του πρόσωπο, και ένας δεύτερος μηχανισμός, ακόμα πιο ισχυρός, ο οποίος φάνηκε σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με κάθε μέσο και τρόπο στήριξε την προσπάθεια του κυρίου Καλατζάκη. Αυτό κάνει κακό και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στη συμπεριφορά των ανθρώπων της τοπικής οργάνωσης, το οποίο το καταγγέλουμε όχι μόνο εμείς. Σήμερα το πρωί είχαμε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ιεράπετρας συνυποψηφίους, περισσότερους από ένα, οι οποίοι καταγγείλαν αυτή τη συμπεριφορά και αυτόν τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο κύριος Καλατζάκης τις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Κύριε Καλατζάκη. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση του κυρίου Πετρά, ο οποίος χαμογελώντας νόμιζε ότι από την πρώτη Κυριακή θα έπαιρνε ένα μεγάλο ποσοστό στις εκλογές. Υπάρχει μια απογοήτευση και στα στελέχη του και σε αυτούς που το στήριξαν για να κατέβει δήμαρχος, γιατί πίσω από τον κύριο Πετρά υπάρχουν κάποια άτομα που στηρίχτηκαν. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Ποτέ δεν έφτασα σε αυτό το σημείο ούτε να μηδενίζω αυτό που παράλαβα προηγούμενες δημοτικές αρχές, ούτε να δίνω ονόματα και να λασπολογώ, γιατί συνεχίζει να κάνει το ίδιο και αυτός που έκαναν και κάποια στελέχη της παράταξής του και σήμερα ακόμα. Περίμενα να ζητήσει ένα συγγνώμη από τη μεριά του, κάτι το οποίο δεν το έκανε. Συνεχίζει λοιπόν να υβρίζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, θα το πω για άλλη μια φορά, την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν κάνει μεγάλο έργο. Ο συνδυασμός μου ήταν καθαρά ανεξάρτητος. Δεν ήταν συνδυασμός ο οποίος ανήκει σε κάποιο κόμμα. Εδώ πάντως δεν εξύβρισε κάποιον κ. Πετράς, ανέφερε κάτι. Όχι, μίλησε για ονόματα, για συγγενικά μου πρόσωπα. Σε καταγγελία. Λοιπόν, μίλησε σε συγκεκριμένο πρόσωπο, μίλησε για ομάδες που με στηρίξανε. Εγώ λοιπόν έχω ένα πολυσυλλεκτικό και ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Η κομματική μου ταυτότητα την έχω πετάξει στο σιρτάρι μέσα από το 2007. Υπηρετώ όλους τους ανθρώπους σε όλους τους χώρους και αυτό φάνηκε στη στελέχωση του ψηφοδελτίου μου, που ήταν από όλους τους χώρους. Ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε όλα τα κόμματα. Από εκεί και πέρα, το τι είπαν σήμερα κάποιοι άλλοι υποψήφοι δήμαρχοι στα ραδιόφωνα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Είναι προσωπική τους άποψη. Ο κόσμος της Ιεράπετρας, είπα, είναι μια μικρή κοινωνία. Μας γνωρίζει, ξέρει πολύ καλά τι έργο έχω κάνει και γι' αυτό ακριβώς συνεχίζει να με στηρίζει και εμένα και τους συνεργάτες μου. Μάλιστα, κύριε Πετρά, έχετε να πείτε κάτι για να κλείσουμε την κουβέντα. Δεν μπορεί να αφήσει έξω καταγγελίες που γίνονται από συνυποψηφίους, ούτε να μην δώσει σημασία σε αυτά που λέγονται. Όντως, η κοινωνία της Ιεράπετρας είναι μια μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε όλοι και όλοι έχουν αντιληφθεί τις μεθοδεύσεις και τους μηχανισμούς που στηρίξαν τον κύριο Καλατζάκη. Τώρα, αν θεωρεί ότι το ψηφοδέλτιό του απευθύνεται σε όλους τους χώρους, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Καλά κάνει. Σχημάτισε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει μέσα και αξιόλογα πρόσωπα τα οποία εγώ εκτιμώ προσωπικά. Πρέπει την επόμενη μέρα να δούμε τις συνεργασίες που πρέπει να γίνουν. Μας το υπαγορεύει ο Κλισένης. Πρέπει να δούμε πού συγκλίνουμε και μεθοδεύσεις και μηχανισμοί τέτοιου τύπου δεν βοηθούν πουθενά. Κύριε Πετρά, αυτά ναι. Που λέει ο κύριος Πετράς είναι προσωπικές του απόψεις. Διότι αυτά λεγόταν και πριν το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής. Και ο κόσμος βλέπετε ότι δεν πίστηκε από αυτά που έλεγαν κάποιοι. Εγώ θα σας πω το εξής. Ένας καθαρός συνδυασμός όπως είναι ο δικός μας, που δεν έχει πρόσωπα που τη μία μέρα μπαίνουν στο Δήμο, την άλλη μέρα ξαναμπαίνουν και την άλλη μέρα φεύγουν, ένας συνδυασμός που δεν τα παρατάει στα δύσκολα, όπως παρατήθηκε ο κύριος Πετράς σαν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου για ένα ολόκληρο μήνα. Σε μια δύσκολη τουριστική σεζόν και ανέλαβε η πρώην αντιδήμαρχος και η νυν αντιδήμαρχος κυρία Ρουμελιωτάκη για να βγάλει τα δύσκολα το λιμενικό ταμείο. Ένα συνδυασμός που δεν αλλάζουν καρέκλες οι υποψήφοι μου δημοτικοί σύμβουλοι. Έφυγε αποδικημένος από το λιμενικό ταμείο, κύριο Πετράς. Πήρε άδεια για καθαρά λόγους, γιατί δεν ήθελε. Όχι, σας ρωτώ λίγο αντικειμενικά να μου πείτε. Ένα συνδυασμός ο οποίος τα πρόσωπα δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη, παραμένουν σταθερά δίπλα μου.
κρίθηκαν αυτά τα πρόσωπα από την τοπική κοινωνία. Σχεδόν όλη η ομάδα μου, αυτή που ήταν στην πρώτη γραμμή, ξαναστηρίχθηκε από τους Γεραπετρίτες και μπήκαν και νέα άτομα, τα οποία πλαισιώνονται από ένα ψηφοδέλτιο δυναμικό και είμαστε μια ομάδα για τα δύσκολα και θα συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι για να προχωρήσουμε το έργο μας, που όπως σας είπα είναι τεράστιο. Είναι πάνω από 23 εκατομμύρια έργα που είναι αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Ιεράπετρας τρέχουν, γύρω στα 2 εκατομμύρια μέχρι 23 εκατομμύρια ευρώ. 23 εκατομμύρια ευρώ, ναι, σε έργο. Και μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε 45 εκατομμύρια έργα στο Δήμο της Ιεράπετρας. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είμαστε ένα Δήμος που δουλέψαμε ομαδικά. Μέσα σε αυτή την ομάδα ήταν και ο κύριος Πετράς, ο οποίος ανακάλυψε ότι δεν του κάνει ο Καλατζάκης και 4 μήνες πριν τις εκλογές αποφάσισε να ακολουθήσει τη δικιά του πορεία. Του ευχήθηκα καλή πορεία στα διαδρομία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως δεν ανέχομαι σε καμία περίπτωση και δεν νομίζω ότι είναι και ηθικό από τη μεριά του, γιατί το ξέρω και προσωπικά. Μην ξεχνάτε ότι 4,5 χρόνια είμαστε συνεργάτες, να συνεχίζει ακόμα και τώρα στη διεκδίκηση της ψήφου, να συνεχίσει να ακούει κάποιους οι οποίοι λασπολογούν προκειμένου να χαϊδέψουν τα, ας πούμε, κάποιους Γεραπετρίτες για να πάρουν κάποιους ψήφους. Είναι απαράδεκτο αυτό που κύριε γίνεται Πετρά. Και δεν ταιριάζει στην προσωπικότητά του να ακολουθεί αυτή την τακτική. Ευχαριστώ για τις συμβουλές όσο αφορά την προσωπικότητά μου. Νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και είναι σίγουρη για αυτό που κάνει και δεν ακούει κανένα. Συνεργάζεται, συμφωνεί και προχωρά στο επόμενο βήμα. Όσον αφορά την πορεία μου στο έργο μου. Το δεν... έργο μας. Ακούστε. Το έργο σου δεν ήταν ποτέ έργο. Δεν με διακόπτε, μην γίνεστε ανάγωγος. Μισό λεπτό. Αφήστε με να πω. Μην λέτε ψέματα. Αν θέλετε να μιλάμε επί ίσης όρης, δεν θα συνεχίσετε να λέτε ψέματα. Ακούστε. Μπορούμε να κρατήσουμε μια διαδικασία. Κύριε Πετρά, έχετε λόγο. Εγώ ήθελα να παρέμβω προηγουμένως. Κύριε Πετρά, έχετε το λόγο. Από όλο το έργο που έγινε αυτά τα χρόνια, κρατήσαμε μια άδεια που πήρε για προσωπικούς λόγους. Από όλο το έργο. Το έργο που έγινε αυτά τα χρόνια έγινε προς όφελος του Ιεραπετρίτη και το έχει αναγνωρίσει. Το έχει αναγνωρίσει. Προχωράμε παρακάτω. Θεωρώ ότι έχω την ικανότητα, εγώ και η ομάδα μου, να πάμε στην επόμενη μέρα. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Και να συζητήσουμε και να ανοίξουμε πόρτες και να διαβουλευτούμε και να είμαστε κοντά στον κόσμο και να τον ακούσουμε και να προχωρήσουμε δυναμικά σε αυτά που χρειάζεται. Κύριε Πετρά, προεκλογικά είχατε τονίσει ότι δεν θα διστάσω να χτυπήσω την πόρτα του κυρίου Καλατζάκη στο μέτωπο της συνεργασίας, μετεκλογικής συνεργασίας. Ισχύει ακόμα και τώρα αυτό? Κοιτάξτε, οι συνεργασίες που θα προκύψουν την επόμενη μέρα θα προκύψουν μέσα από την ικανότητα που έχουμε να συνεννοηθούμε. Έχω αποδείξει ότι μέχρι τώρα έχω σχηματίσει ένα συνδυασμό ο οποίος είναι, αποτελείται από 4 πρώην παρατάξεις της ενήν δημοτικής αρχής. Τι σημαίνει αυτό? Έχω την ικανότητα να συνεργάζομαι. Έχω την ικανότητα να σχεδιάζω μαζί με ανθρώπους που πριν βρισκόντουσαν σε άλλες παρατάξεις. Γιατί να μην το κάνω τώρα? Οπότε μπορεί να συνεργαστείτε και με τον κύριο Καλατζάκη? Εννοείται ότι με όποιον χρειαστεί να συνεργαστώ, έτσι ώστε να γίνει το αύριο της Ιεράπετρας και να χτιστεί το μέλλον της, βεβαίως μπορώ να συνεργαστώ. Είτε είστε πρώτος είτε δεύτερος. Εννοείται. Ή κύριε Καλατζάκη, η πόρτα σας είναι ανοιχτή για τον κύριο Πετρά? Η πόρτα μου πάντα ήταν ανοιχτή για όλους τους για όλους επικεφαλείς όλων των δημοτικών παρατάξεων που ήταν σε αυτή τη δημοτική περίοδο. Πόσο μάλλον σε ένα πρώην μου συνεργάτη. Αλλά θα σου πω το εξής. Δεν είναι εικόνα αυτή του συνδυασμού του κυρίου Πετρά. Οι περισσότεροι οι οποίοι εκλέγηκαν δεν μιλούσαν με τον κύριο Πετρά 4,5 χρόνια. Υπήρχαν άτομα τα οποία δεν είχαν πει μια καλημέρα μεταξύ τους. Υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι που τσακωνόταν μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Υπήρχαν άτομα τα οποία δεν θέλανε καν να σχολιάσουν τις απόψεις του αντιδήμαρχη που ήταν μαζί μου, με συνυποψήφιους στην παράταξη του Πετρά, οι οποίοι δεν έβγαιναν καν στα ραδιόφωνα γιατί τους θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε καν να ασχοληθούν μαζί τους. Ξαφνικά όλοι αυτοί ενώθηκαν. Αυτό τι σημαίνει, εγώ σημαίνει λοιπόν ότι την επόμενη μέρα, ναι, η άποψή μου ότι η παράταξη του κυρίου Πετρά με τα πρόσωπα που έχει μέσα, διότι εκλέγησαν πρόσωπα τα οποία ήταν στην αντίπαλη παράταξη οι περισσότεροι. Για να μην πω όλοι, αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι που βγήκαν, αυτοί που έφυγαν από το συνδυασμό μου δεν στηρίχτηκαν
από τον κύριο Πετρά ή από την ομάδα του, με αποτέλεσμα να είναι εκτός. Δηλαδή, στην ουσία ο κύριος Πετράς είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης που είχα μέχρι τώρα στο Δήμο της Ιεράπετρας. Κύριε Γαλατζά, για να με βοηθήσετε και εμένα. Καταλήγω στο ότι την επόμενη μέρα η πρόβλεψη δικιά μου είναι ότι η παράταξη του κυρίου Πετρά θα έχει διαλύσει, διότι δεν υπάρχει ταύτιση συναπόψεων μεταξύ των δημοτικών σύμβουλων. Μάλιστα, ενώ αντίθετα, η δικιά μου παράταξη προηγουμένως με αποκάλεσε ανάγωγο. Μήπως είστε εσείς τελικά ανάγωγος. Λοιπόν, περίμενα λοιπόν να μπουν νέα άτομα μέσα στο χώρο του Δήμου από τη μεριά του κυρίου Πετρά. Κάτι τέτοιο δεν το είδα. Είναι πρόσωπα που μπήκαν, έφυγαν και ξαναμπήκαν. Είναι πρόσωπα της καρέκλας. Το είπα και ότι αυτός ο συνδυασμός είναι πρότυπο της καρέκλας. Και θεωρώ ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχουν τέτοιες συγκρούσεις σε αυτή την ομάδα που δεν θα τα βρίσκουμε μεταξύ τους για να βοηθήσουν το έργο. Κοινό σημείο επαφής μεταξύ σας δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, με τον κύριο Πετρά σας είπα, έχω συνεργαστεί. Με ξέρει και με τον ξέρω προσωπικά. Οι συνεργασίες θα υπάρξουν προς όφελος του Δήμου Ιεράπετρας. Λοιπόν, έχετε ξανατοποθετηθεί μέσα από την Κρήτη Βη, με συντονιστή τον συνάδελφο τον Μάνο τον Δασκαλάκη. Είχατε εστιάσει σε θέματα που αφορούν κυρίως στην καθημερινότητα, που αφορούν κυρίως την καθημερινότητα των δημοτών στην Ιεράπετρα. Κύριε Καλατζάκη, επιτρέψτε, θέλω να ξεκινήσω. Παρέμβω εδώ πέρα, γιατί δεν. Θέλετε να αναφερθείτε κάπου. Κοιτάξτε, καλό θα είναι ο κύριος Καλατζάκης να μιλάει περισσότερο για το δικό του, για το δικό του συνδυασμό παρά για το συνδυασμό του κυρίου Πετρά. Από μόνο σου έχει δείξει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι 7 από τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκαν στην παράταξη του κυρίου Καλατζάκη φύγαν από το συνδυασμό. Δεν είναι τυχαίο. Έχει μια συμπεριφορά και μια αντίληψη η οποία δεν αρμόζει με την εποχή μας και με αυτά που ορίζει ο Κλισένης. Ας κάνει την αυτοκριτική του. Νομίζω ότι δεν έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί και ας μην ασχολείται με τη δικιά μου παράταξη, η οποία έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Υπάρχει πλήρη συνεργασία, ταύτιση απόψεων και πάμε δυναμικά για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο την παρένθεση, αντιπαράθεση που ανοίξαμε και να μπούμε λίγο σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα πολύ των δημοτών. Κύριε Καλατζάκη. Όχι, θα απαντήσω σε αυτό. Κύριε Καλατζάκη, αν συνεχίσουμε έτσι σε όλη την εκπομπή, δεν θα ακούσουν τίποτα οι διαπετρίτες. Συμφωνείτε? Όχι. Θα πω ότι ο συνδυασμός του κυρίου Πετρά είναι πρότυπο καρέκλας και τελειώνει. Και αυτοί που φύγανε από μένα, φύγανε γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι αν κατέβαιναν μαζί μου, ο κόσμος της Ιεράπετρας δεν θα τους επανεξέλεγε. Και αυτό φάνηκε ακόμα και με το συνδυασμό του κυρίου Πετρά. Κανένας από αυτούς δεν είχε επανεκλογή. Άρα λοιπόν προτίμησα να πάνε σε ένα ψηφοδέλτιο που ενδεχομένως να τους είχαν τάξει ότι θα ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και δυστυχώς δεν μπήκαν ούτε και με αυτή την παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πετρά, μπορείτε να απαντήσετε για να κλείσουμε την συζήτηση? Δεν θα ήθελα. Κοιτάξτε, ουσιαστικά εκλέγησα με την παράταξη του κ. Καλατζάκη. Και συγγνώμη που παρεμβαίνω και πάλι επιμένω σε αυτό. Ίσως θα πρέπει όντως να μιλήσουμε για πράγματα που αφορούν το μέλλον. Αλλά εκλέγησαν όσοι είχαν θέση. Και παρέμειναν αυτοί που είχαν θέση. Παρέμειναν αυτοί που ήταν μισθωτοί. Ωραία. Είναι ένας καλός εργοδότης, δεν είναι ένας καλός δημοτικός. Παρέμειναν αυτοί που δούλεψαν σκληρά, έφεραν 50 εκατομμύρια χρήματα στο Δήμο και συνεχίζουν να δουλεύουν ακόμα και σήμερα. Και θα σας πω, σε 2 μήνες από τότε που ξεκίνησαν οι εκλογές, πόσα χρήματα σε λίγο έχουν έρθει στο Δήμο της Ιεράπετρας. Λοιπόν, κύριε Καλατζάκη, να μπούμε λίγο στην καθημερινότητα των δημοτών. Και νούμερο ένα προτεραιότητά σας σε περίπτωση που εκλεγείτε ξανά δήμαρχος στην περιοχή, ποια είναι, που αφορά την καθημερινότητα? 2,5 εκατομμύρια έργα από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάη υπογράψαμε στο Δήμο της Ιεράπετρας που αφορούν την καθημερινότητα του Δημού της Ιεράπετρας. Μέχρι, από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάη, μέσα σε 2 μήνες μέσα, εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις που αφορούν την καθημερινότητα 1.180.000 ευρώ. Αποκατάσταση υποδομών, υλοποίηση έργων που αφορούν την καθημερινότητα του Δημότη και κάποια άλλα έργα. Απρίλης-Μάης 2019. Και τώρα. Δύο μήνες πριν τις εκλογές. Ναι, σε δύο μήνες μέσα. Αυτή η δημοτική αρχή έβαλε πρώτα το έργο και το συμφέρον του Δήμου και μετά τις δημοτικές εκλογές. Ασχολήθηκα με τις δημοτικές εκλογές το τελευταίο διάστημα. Δεν θα άφηνα το έργο του Δήμου για να κερδίσω κάποιους ψηφοφόρους παραπάνω. Θα μπορούσα να είχα ξεκινήσει την προεκλογική μου περίοδο πολύ πιο νωρίς. Δεν το έκανα. Δεν αρμόζει στον εαυτό μου και γι' αυτό ακριβώς ακόμα και σήμερα που μιλάμε
Σας πληροφορώ ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθουν 5.768.200 ευρώ που αφορούν την ανακαίνιση του γυροκομείου, την προμήθεια εξοπλισμού 8 παιδικών χαρών από το πρόγραμμα Φιλόδημος, την αντικατάσταση του μεγάλου έργου καθημερινότητα, δεν μιλάμε, μιλάμε για την ίδρυυση. 3.700.000 ευρώ ένα μεγάλο έργο στην ίδρυυση και την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Ιεράπετρας πάνω από 500.000 ευρώ. Αυτά κάνουμε εμείς, ακόμα και σε περίοδο εκλογών, ασχολούμαστε και με την καθημερινότητα και τις μελέτες και τα έργα. Να βάλετε μία ανωτελεία. Δεν αφήνουμε τίποτα τυχαίο μία και προσπαθούμε να φέρουμε έστω και το τελευταίο ευρώ από οποιαδήποτε πρόσκληση στο Δήμο της Ιεράπετρας μέσα από μια ομάδα που έχω δυναμική, η οποία με στηρίζει στα δύσκολα, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την τοπική αυτοδιοίκηση, γι' αυτό γίνεται και τόσα έργα. Ανωτελεία, κύριε Πετράκη, για να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν είχε ανάγκη να ασχοληθεί με τις εκλογές, είχε άλλους να ασχολούνται με αυτό. Ντροπή σας για αυτό που λέτε. Ντροπή είναι. Βεβαίως, ντροπή σας. Πέστε μας τι θα κάνετε και αφήστε το αυτά. Λασπολογία. Μα σας παρακαλώ τώρα. Και εσείς μιλάτε ψέματα. Μην γίνεστε ψεύτης. Ο κόσμος, ο κόσμος μας βλέπει, μας ξέρει, κύριε Πετρά. Ξέρει και εμένα και εσάς. Λοιπόν, ακούστε με. Χρειάστηκαν 5 χρόνια για να ολοκληρωθούν κάποια έργα, για να υπογραφούν, χωρίς να γίνει ουσιαστική δουλειά. Θα μπορούσαν αυτά να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα, αν υπήρχε ένας σωστός προγραμματισμός και όχι σε περίοδο προεκλογική, με τα εκατομμύρια να πέσουν βροχή. Ξέρουν οι αραπετρίτες, είδαν αυτά τα χρόνια πού έγινε πραγματικό έργο, οπότε ας μην πετάτε νούμερα τα οποία δεν είναι και πραγματικά. Μπορείτε να το αποδείξετε, γιατί τώρα, τα έχετε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πετρά. Εννοείται και ότι απορώ, ψηφίσει κάθε απορώ το οποίο... πώς κατεβαίνετε υποψήφιος δήμαρχος, ενώ έχετε τα έχετε ψηφίσει αυτά και λέτε ότι είναι πραγματικά. Δηλαδή να αυτό είναι. Πιο... Βεβαίως, αλλά εσείς προσπαθείτε να λέτε αλήθειες. Εννοείται ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίσω ό,τι χρηματοδότηση ερχόταν στην Ιερά Πώς Πετρά. Λέτε ότι είναι πραγματικά. Εννοείται ότι έπρεπε να ψηφιστεί και από μένα και από τους υπόλοιπους. Άλλωστε τα περισσότερα περνάγαν ομόφωνα. Δεν τα ψήφιζα μόνο εγώ, τα ψήφιζε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αλλά είπα το αλλά μείνανε στα όμως. Χαρτιά. Είπατε και τα ότι χαρτιά δεν είναι πραγματικά. Φτάσανε λίγο πριν τις εκλογές. Και τώρα έχουμε νούμερα, και τώρα έχουμε μελέτες, και τώρα έχουμε προτάσεις για να φανεί το έργο το οποίο λοιπόν, γνωρίζουν οι Ιεράρχες. Προτείνω να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Γαλατζάκη, μισό λεπτό. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πλατό στην Κρήτη TV, στην εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, στο δρόμο προς την δεύτερη πολύ κρίσιμη Κυριακή, στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Φιλοξενούμε σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής τους υποψήφιους δημάρχους Ιεράπετρας, τον κύριο Καλατζάκη και τον κύριο Πετρά. Κύριε Καλατζάκη, είχατε το λόγο, σας διέκοψα. Για δύο δευτερόλεπτα, πολύ γρήγορα μια απάντηση. Η γραφειοκρατία είναι αυτή η οποία ταλανίζει τους δήμους και καθυστερεί στην ολοκλήρωση των έργων. Είναι μεγάλα έργα αυτά που αναφέρθηκα προηγουμένως. Περνάνε προσυμβατικούς ελέγχους και πάρα πολλές διαδικασίες προκειμένου να υπογράψει συμβάσεις. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό έχω πει ότι οι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν δήμαρχοι στην Ιερά Πέτρα ή αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουν την εμπειρία. Δυστυχώς ο κύριος Πετράς, ακόμα και τώρα, φάνηκε ότι δεν έχει την εμπειρία και δεν είναι ικανός να διαχειριστεί η καταστάση, διότι όταν δεν γνωρίζεις αύριο μεθαύριο πώς θα τρέξει το έργο του Δήμου. Εμείς τρέχαμε από το πεζοδρόμιο μέχρι το Υπουργείο, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα, τα 25 εκατομμύρια που είπα προηγουμένως και τα άλλα 16 τα οποία θα έρθουν μέχρι τέλος Αυγούστου. Ήταν δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ήταν μια μεγάλη θητεία τα 5 έτη, κύριε Καλατζάκη. Κοιτάξτε, δεν ήταν μεγάλη θητεία. Θα σου πω γιατί. Γιατί πόσο θα μπορούσε να είναι, δηλαδή. Ο πρώτος χρόνος, μισό λεπτό, ο πρώτος χρόνος μπορεί να φαίνεται μεγάλη δημοτική περίοδο, αλλά μην ξεχνάμε ότι η πρώτη χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία είχε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Όλο αυτό το έργο του κάθε δημάρχου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί όταν γίνεται μια εκλογική αναμέτρηση, αναστέλλονται πάρα πολλές εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μην ξεχνάμε ότι ο 4412 άλλαξε 280 φορές προκειμένου να δημοπρατήσουμε έργα. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ μπορούσαμε να δημοπρατήσουμε, δεν δημοπρατούσαμε γιατί περιμέναμε τον νόμο να αλλάξει. Και τώρα ακόμα έχει αλλάξει. Όλα αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει μια ευθύνη για να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος. Και νομίζω ότι αυτό τα ξέρει ο
Τα ξέρει ο κύριος Πετράς, απλά προσπαθεί να καλλιεργήσει εντυπώσεις ότι υπήρχε χρονοκαθυστέρηση στα έργα. Δεν γίνεται σε 4,5 χρόνια να φέρνει 45 εκατομμύρια έργα, όταν άλλοι δήμοι γύρω μας έχουν φέρει πολύ λιγότερα και να κατηγορούμε σήμερα ότι αυτή η δημοτική αρχή, σε αυτή τη δημοτική αρχή υπήρχε αδράνεια. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά συνεργάτες μου οι οποίοι πάλεψαν και μπορέσαμε μαζί με τους υπαλλήλους του Δήμου και με όλους αυτούς να φέρουμε αυτά τα έργα στην Ιερά Πέτρα. Κύριε Πετρά. Φαντάζομαι ότι ευχαριστεί και εμένα. Αλλά ακούστε, εκεί που ασχολήθηκα το έργο έγινε. Το έργο έγινε πολύ νωρίτερα, ολοκληρώθηκε αυτό που έπρεπε και είχαμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε τόσο όριμες μελέτες πλέον και να μπορούμε να εντάξουμε παραλιακά μέτωπα, νέα λιμάνια, νέες δυνατότητες που είχαμε τόσο σε περιοχές της Ιερά Πέτρας. Γίναν όμως, προχωρήσανε τα σημαντικά που ήταν η προστασία, ολοκληρώθηκε το λιμάνι. Αυτό τώρα που γίνεται, που περιμένουν τελευταία ποιος στιγμή το έκανε αυτό το έργο, να ανακοινώσουμε. Ποιος το έκανε να αυτό το έργο. Αφήστε, αυτά, κύριε. Μα, λέτε, κύριε Καλατζάκη, αφήστε να λέμε όμως κάποιες αλήθειες στον κόσμο. Ναι, μα μην χωρίς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου αλήθειες, δεν θα κάνετε τίποτα. Μα εννοείται ότι με συνεργασία έτσι, γίνονται ακριβώς. Όλα. Άρα δεν σας βοηθήσαμε, σας στηρίξαμε. Σας στηρίξαμε, κύριε Πετρά. Με εσείς μας στηρίξατε. Το λιμενικό ταμείο είσαστε μόνο εσείς οι υπάλληλοι που έδωσα εγώ από το Δήμο. Νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει αυτό και πρέπει να πάμε παρακάτω. Βεβαίως και θα πάμε και θα απαντήσουμε κιόλας. Μάλιστα. Ωραία. Έργο κύριε εκεί Πετρά. Που έπρεπε έγινε και όπως έπρεπε. Ας μην μείνουμε άλλο σε αυτό γιατί νομίζω ότι κουράζει τελικά. Συνεργάτες είσαστε, ο ένας βοηθάει τον άλλο. Στην ίδια ομάδα είσαστε. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι η εξής. Ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον αντιδήμαρχο τον κύριο Λουτσέτη, ο οποίος μας έδωσε και μια φιλία και δένει μια φιλία τον κύριο Πετρά μαζί του. Με εντολή δικιά μου στηρίξαμε το λιμενικό ταμείο. Παραλάβαμε ένα λιμενικό ταμείο το οποίο στο χάρτη δεν υπήρχε. Ξεκίνησαμε το μηδέν. Στελεχώθηκε από υπαλλήλους του Δήμου. Με εντολή δικιά μου. Άλλαξαν υπαλλήλοι του Δήμου πολλές φορές γιατί δεν άρεσαν στον κύριο Πετρά. Όμως συνέχισα να το στηρίζω. Το στήριξε το λιμενικό ταμείο, είχε ένα συμβούλιο. Στο συμβούλιο μέσα ήταν δικοί μου άνθρωποι, δικοί μας δημοτικοί σύμβουλοι που το στήριξαν. Η τεχνική υπηρεσία το ίδιο. Δηλαδή έγινε ένα έργο, αλλά το κάναμε όλοι μαζί. Ας μην οικειοποιείται λοιπόν ένα έργο στο λιμενικό ταμείο, το οποίο χωρίς τη βοήθεια του Δημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου και των συνεργατών μας, δεν θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Το μεγαλύτερο έργο για το οποίο είστε περήφανος κατά τη διάρκεια της θητείας σας, ποιο είναι την τελευταία πενταετία από τη μία και από την άλλη, θέλω να μου πείτε, τι δεν πήγε καλά, τι θα πάει ακόμα καλύτερα το επόμενο διάστημα αν εκλεγείτε. Το μεγαλύτερο έργο που δημοπρατήσαμε ήταν το έργο της σύνδρευσης, 3.700.000 ευρώ, το οποίο θα υπογράψουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Που πραγματοποιήσατε. Και το μεγαλύτερο έργο που θα υλοποιηθεί, θα χρηματοδοθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, είναι ο βιολογικός του Μακρύ Γυαλού, ο οποίος είχε ξεκινήσει σαν μελέτη από τότε που ήμουν δήμαρχος στο Μακρύ Γυαλό, ένα έργο πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σε συνεργασία με την περιφέρεια. Αλλά από εκεί πέρα όμως έχουν γίνει και άλλα έργα μεγάλα, της τάξης των 1 εκατομμυρίου και των 1,5 εκατομμυρίου και 500.000 ευρώ, έργα που αφορούν την ίδρυυση, την άδρευση, της αναπλάσης στην πόλη, το γεροκομείο και θέλω να ευχαριστήσω και το σεβασμιότατο της Ιεραπέτρας Ιεραπίτης και Σιτίας, ο οποίος στήριξε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε ένα γεροκομείο επιτέλους στην Ιερά Πέτρα. Το Open Mall που χρηματοδοτήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έργα όπως είναι το ΓΔΑΠΑΜΕΑ, το 7ο Νηπιαγωγείο, το σπίτι του Ναπολέοντα, η αρχαιολογική συλλογή, η ανάπλαση στην πλατεία της Ιερά Πέτρας, ο αποχετευτικός της Ιερά Πέτρας, η βιβλιοθήκη στην Ιερά Πέτρα, η πλατεία στον Κουτσουρά, οι δεξαμενές στα χωριά, σε όλα τα χωριά που έγιναν δεξαμενές άδρευση και δίκτυα πάνω από 50 χιλιόμετρα. Όλα αυτά τα μεγάλα έργα που είχε ανάγκη η Ιερά Πέτρα και τα οποία συνεχίζουμε προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των δημοτών μας με νέες χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα. Μέσα από προσκλήσεις που έχουμε καταθέσει ήδη, προκειμένου να έρθουν τα χρήματα και να υλοποιηθούν την επόμενη. Ο κ. Καλατζάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων που είτε έχουν υλοποιηθεί είτε έχουν προγραμματιστεί. Προς υπογραφή και θα πραγματοποιηθούν σύντομα. Δεν αναιρώ τίποτα από όλα αυτά. Το time, ο χρόνος, 5 χρόνια σε διαδικασίες, σε υποτιθέμενες μελέτες που έπρεπε να ολοκληρωθούν για έργα τα οποία έπρεπε ήδη να υπάρχουν. Η Ιερά Πέτρα έχει πρόβλημα με το νερό. Έπρεπε να έχει τελειώσει ήδη ο διπλός αγωγός που έρχεται από τη Σαρακίνα και έπρεπε να ήδη να είχε κατασκευαστεί η μεγάλη δεξαμενή στον Περιστερά, έτσι ώστε η Ιερά Πέτρα να πίνει καλό νερό. Κάποια πράγματα μέσα στην πενταετία
έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε τώρα ακόμα να υπογραφούν κάποιες μελέτες για να γίνουν προς ένταξη έργα. Κύριε Πετρά, εσείς ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχωρήσατε προεκλογικά είχατε μιλήσει για ένα πλάνο δεκαετίας, σωστά? Ναι, είναι δύο οι βασικοί. Για ένα πλάνο δεκαετίας, ωστόσο, θέλω να πείτε άμεσες δράσεις. Καλό το πλάνο δεκαετίας που έχει στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και να γίνει καλύτερη καθημερινότητα των δημοτών, αλλά η πρώτη προτεραιότητα, πρώτο θέμα στην ατζέντα, την πρώτη μέρα. Εννοείται. Η καθημερινότητα. Να γίνουν πιο συγκεκριμένη καθημερινότητα, δηλαδή. Η καθημερινότητα του Δημοτικού, πώς θα βελτιώσουμε αυτό που καθημερινά βιώνει ο Ιεραπετρίτης και για αυτό το οποίο νιώθει ότι δεν αντέχει πια. Τι βιώνει ο Ιεραπετρίτης λοιπόν? Βιώνει μια πόλη που θέλει καλύτερη καθαριότητα, θέλει καλύτερη ποιότητα νερού, θέλει καλύτερη οδοποιία. Τα έργα που έχουν γίνει στην οδοποιία είναι ελάχιστα. Θέλει λοιπόν πινακίδες, θέλει να ξέρει που πάει προς ανατολισμό, θέλει να υπάρχει αυτή τη στιγμή σύντομα να γίνει μια αστική συγκοινωνία, θέλει καλύτερο φωτισμό. Όλα αυτά είναι κομμάτια της καθημερινότητας. Τα χωριά υποφέρουν. Οι κοινότητες της Ιεράπετρας υποφέρουν. Δείτε τι λέει όλος ο κόσμος. Είναι παραμελημένα χρόνια. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο ανάπτυξης, ένα σχέδιο ανάπλασης των χωριών. Ο τουρισμός, δυστυχώς οι επισκέπτες μας έρχονται και βρίσκουν μια πόλη, δυστυχώς με ένα παραλιακό μέτωπο, το οποίο θέλει βελτίωση. Πρέπει να νομιμοποιηθεί αύριο το πρωί. Πρέπει να αναπλαστεί όλο το παραλιακό μέτωπο. Κύριε Καλατζάκη, λοιπόν, πολλά θέματα στην ατζέντα. Μας μίλησε για μια πόλη η οποία δεν είναι καθαρή. Κύριε Καλατζάκη, να ολοκληρώσω και μετά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Για μια πόλη που δεν είναι καθαρή, για μια οδοποία που είναι απαρχαιωμένη από ό,τι κατάλαβα, για ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο χρειάζεται ανάπλαση. Κοιτάξτε, να είναι κάτι. Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις οι οποίες έρχονται μετά από προσκλήσεις. Κάποιοι νομίζουν ότι ο Δήμος Ιεράπετρας έχει πολλά χρήματα στο ταμείο και μπορεί να κάνουν τι θέλουν. Εκμεταλλευτήκαμε σαν Δημοτική Αρχή οποιαδήποτε πρόσκληση ήρθε στο Δήμο. Κάναμε το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοποιίας στον αναδασμό της Πασιάς Άμμου. Το υπογράψαμε προχθές. Κάναμε με το μεγαλύτερο. Βεβαίως. Το υπογράψαμε για να ξεκινήσει ο εργολάβος. Μα πώς θα ξεκινήσει ο εργολάβος αν δεν υπογράψει? Μα συγγνώμη, κατεβαίνετε δήμαρχος και δεν ξέρετε ότι υπογράφει συμβάσεις για να ξεκινήσουν τα έργα? Καλώς. Μετά, κάναμε το μεγαλύτερο έργο της ίδρυψης στα 3.700.000 ευρώ. Κάναμε τα μεγαλύτερα έργα ανάπλαση των τελευταίων χρόνων μέσα στην πόλη. Κάναμε τις μεγαλύτερες δεξαμενές που είχαν να γίνουν χρόνια στις τοπικές κοινότητες. Η πόλη της Ιεράπετρας. Είμαστε η μόνη δημοτική αρχή που βάλαμε τοπικό αντιδήμαρχο και ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα. Είναι καθαρή η πόλη Ιεράπετρας. Η πόλη της Ιεράπετρας είναι η καθαρότερη πόλη στην Κρήτη. Αυτό αποδεικνύεται από τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει, αλλά και από την εικόνα που έχει η πόλη. Μπορεί δεν διαψεύδεται αυτή η πόλη. Κάποιοι μίλαγαν πριν την προηγούμενη εβδομάδα για μια πόλη με λακκούβες και καθαριότητα. Όπως βλέπετε, αυτοί που μίλαγαν για αυτά σήμερα δεν είναι καν δεν είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί ο γεραπετρίτικος λαός δεν κοροϊδεύεται, δεν εμπέζεται από κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να μηδενίσουν το έργο της Δημοτικής Αρχής αυτής και το έργο των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, γιατί μιλάνε ότι είναι καταλελειμμένη πόλη εδώ και χρόνια. Δεν είναι στα πράγματα. Εμείς, η κάθε Δημοτική Αρχή βάζει τον πύχη πιο ψηλά από την προηγούμενη και εκτελεί έργο ανάλογα με τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι, διότι είμαστε ο μόνος Δήμος που δεν αφήσαμε ούτε μία πρόσκληση που αφορούσε την καθαριότητα, την οδοποιία, την ίδρυψη, την άντρευση, τις αναπλάσεις, τους αποχετευτικούς αγωγούς να μείνει ανεκμετάλλευτη. Είμαστε ο μόνος Δήμος σε επίπεδο νομού που φέραμε τόσα χρήματα και εκτελούνται αυτά τα έργα, κύριε Πετρά, που είπατε προηγουμένως στο ΘΑ, εκτελούνται στην πόλη της Ιεράπετρας και τέλος του 19 θα παραδοθούν στους δημότες. Κύριε Πετρά, κάντε μια βόλτα στην Ιεράπετρα να τα δείτε, γιατί ενδεχομένως όταν ή περνάγατε και δεν θέλατε να τα βλέπετε, τώρα που κάνατε περιοδίες, ή εθελοτυφλείτε σε αυτά που λέτε μόνο και μόνο για να κερδίσετε κάποιους ψήφους. Η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της. Και έργα γίνονται και έργα έχουν χρηματοδοτηθεί και συμβάσεις έχουν υπογραφεί για το επόμενο χρονικό διάστημα και τα έργα αυτά θα παραδοθούν τέλος του 19 στους γεραπετρίτες. Ολοκληρώσατε. Ωραία. Ακούστε με. Θέλει να πείσει τον κόσμο ότι αυτά που βλέπει δεν ισχύουν. Είναι δυνατόν? Καθημερινά βλέπουμε την κατάσταση. Σε ποιον θα πει ότι η πόλη είναι καθαρή? Σε ποιον θα πει ότι το νερό που πίνει είναι καλό? Σε ποιον θα πει ότι η οδοποιία είναι άριστη? Σε ποιον θα το πει? Σε εσάς που παρακολουθείτε, μην διακόπτε. Μισό λεπτά και θα τελειώσω
και μετά θα πείτε αυτά που έχετε να πείτε. Στον Ιεραπετρίτη θα τα πει αυτά. Δεν τα βλέπει ο Ιεραπετρίτης. Ποιος είναι ικανός, ποιος μπορεί αύριο να αλλάξει την εικόνα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ποιος έχει το όραμα, ποιος έχει το πρόγραμμα, ποιος έχει τη διάθεση να αλλάξει την καθημερινότητα αύριο το πρωί. Μέσα σε ένα διάστημα το οποίο θα είναι μικρό, αλλά θα, ουσιαστικά θα το αντιληφθεί άμεσα ο Ιεραπετρίτης. Και μην επιμένετε να λέτε πράγματα τα οποία τα ζουν καθημερινά και, είναι, και τα περιγράφετε με ακριβώς τον αντίθετο τρόπο. Λέτε να σχηματίσετε τώρα εντυπώσεις στον κόσμο, ενώ δεν ξέρει που ζει, που περπατάει και τι βλέπει. Λοιπόν, ωραίο το παραμύθι του κυρίου Πετρά, αλλά φάνηκε ότι την προηγούμενη Κυριακή αυτά έλεγε και πριν, αυτά λέει και τώρα. Γι' αυτό οι Ιεραπετρίτες λοιπόν, οι οποίοι βλέπουν και δεν κοροϊδεύονται, έδωσαν σε εμάς 36% και είμαι σίγουρος ότι και την επόμενη Κυριακή θα μας στηρίξουν ακόμη πιο δυναμικά, διότι οι Ιεραπετρίτες έχουν ένα δήμαρχο ο οποίος ξέρουν ότι είναι δυναμικός, ότι συνεργάζεται, ότι φέρνει χρήματα στο Δήμο, δεν κατηγορεί τα αγροτικά προϊόντα, κύριε Πετρά, και να πιστοποιημένα προϊόντα και να κάνει ημερίδες στην Ιερά Πέτρα για να τα βγάλει ότι έχουν φάρμακα. Ντροπή σας για αυτό που κάνετε και χωρίς να το ξέρω. Και στηρίζει τον τουρισμό με υποδομές για να έχουμε περισσότερους επισκέπτες στην πόλη μας και να στηρίξουμε και τον τουρισμό στην Ιερά Πέτρα που αναπτύσσονται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει ένα δήμαρχο που αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και ανοίγει σε συνεργασία με το ΤΟΕΒ γεωτρήσεις για να μην καταστρεφεί ο Δήμος της Ιερά Πέτρας και να έχουν οι Ιεραπετρίτες αγρότες χρήματα στην τσέπη τους. Αυτός είναι ο Καλατζάκης. Αυτό το έργο έκανα από το 2007. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και θα αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη μου προκειμένου ο τόπος να πηγαίνει μπροστά και όχι πίσω. Οπισθοδρομείτε και λέτε πράγματα που δεν ισχύουν και αποδεικνύετε με τα στελέχη που θα έχετε την επόμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πείθει κανένα, δυστυχώς. Όσο και να προσπαθεί, όσο και να σηκώνει τον τόνο, όσο και να χτυπάει το χέρι, δεν πείθει κανένα. Γιατί γνωρίζει ο κόσμος την κατάσταση. Πρώτον, μην χρησιμοποιείτε φτηνές δικαιολογίες για να μειώσετε την προσπάθεια που έκανα για την ενημέρωση των αγροτών. Τα αποτελέσματα τα έχετε διαβάσει? Δεν τα έχετε διαβάσει. Οπότε μην επαναφέρετε κάτι τέτοιο. Δεν σας δίνει κύρος, ούτε υποτιμά εμένα για την προσπάθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πετρά. Διακόμετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάθετε να ακούτε. Κύριε Καλατζάκη, να ολοκληρώσει. Τελειώστε τώρα όμως. Μάθετε να ακούτε. Μάθετε να ακούτε. Πίσω από πόρτες κλειστές. Αν είναι δυνατόν. Τα μεγάλα προβλήματα. Αν είναι δυνατόν. Μια ομάδα ανθρώπων, γι' αυτό δεν άντεξα και έφυγα από αυτή τη διαδικασία. Συζητήσεις μια κλειστή ομάδα το πώς θα γίνει το αύριο. Δεν είναι δυνατόν να χτίζουμε το αύριο εμείς και εμείς. Ανοίξτε τις πόρτες, ακούστε τον κόσμο, γυρίστε, δέστε. Κάτω από το Δήμο είναι οι δύο μεγαλύτερες σχάρες οι οποίες έχουν σοβαρό πρόβλημα και χτυπάνε όλα τα αυτοκίνητα. Χρειάζεται να πάτε μακριά. Είναι από κάτω από την πόρτα σας. Ούτε αυτό δεν έχετε δει. Ωραία, να απαντήσω αυτό. Όχι, να τελειώσω, αν επιτρέπετε. Να ολοκληρώσω, κύριε Πετράς, και μετά θα πάρετε το χρόνο. Κοιτάξτε, όραμα έχουμε, διάθεση έχουμε, κατάρτιση έχουμε, μπορούμε να πάμε μπροστά και θα πάμε μπροστά. Γιατί ο Δημότης Ιερά Πέτρας θα στηρίξει αυτούς οι οποίοι είναι ικανοί να συνεργαστούν, να ακούσουν, να ανοίξουν τις πόρτες του Δήμου και να προχωρήσουν με καθαρό κεφάλι, με καθαρό μέτωπο στην επόμενη μέρα. Λοιπόν, να απαντήσω κάτι. Να απαντήσετε και να κάνουμε μετά τον επίλογό μας. Να τελειώνω με αυτήν την ιστορία. Δεν ήθελα να το πω τόσο καιρό. Δεν του αρέσω του κυρίου Πετρά, γιατί είμαι συνυποψήφιος δήμαρχός του και με μεγάλο ποσοστό στηρίζομαι από τους Ιεραπετρίτες και είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της Κυριακής. Αλλά εάν κατέβαινα όμως βουλευτής, θα με στήριζε ο κύριος Πετράς. Διότι αυτά έλεγε πριν μερικούς μήνες, ότι κύριε Καλατζάκη θα κατέβετε βουλευτής. Αν κατέβει βουλευτής, εμείς θα σας στηρίξουμε. Έχετε τέτοια δήλωση? Τώρα που όμως κατεβαίνω υποψήφιος δήμαρχος, δεν με στηρίζει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτές οι συζητήσεις γινόταν πίσω από την πλάτη μου, με στελέχη της δημοτικής μου παράταξη. Θέλανε κάποιοι και είχα την εντύπωση ότι εγώ θα κατέβαινα βουλευτής, κάτι το οποίο εγώ δεν το επιθυμώ. Εγώ είμαι εργάτης και υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε κάποιους δεν άρεσε αυτή η κίνηση την οποία έκανα εγώ. Από εκεί πέρα, θέλανε να γίνουν δήμαρχοι, με γεια τους, με χαρά τους. Πέστε το ειλικρινά, έχω φιλοδοξία. Θέλω να γίνω δήμαρχος στην Ιερά Πέτρα. Δεν είναι κακό. Και είναι δικαίωμά σας και σας ευχήθηκα και καλή πορεία.
δεν είναι δυνατόν να αλασπολογείτε σε μια ομάδα, όχι στο πρόσωπό μου, που σας στήριξε 4,5 χρόνια και στο γυροκομείο τον γαμπρό σας και στο γυροκομείο τον γαμπρό σας, στο Σύλλογο Τρίτης Ηλικίας και στην Επιτροπή Υγείας και στον Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου, που ήταν δικιά μου ιδέα η ίδρυση αυτού του συλλόγου, και σαν πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Λοιπόν, κύριε Πετρά, ακούστε κάτι. Μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά δυστυχώς, γιατί διακόπτω. Κύριε Καλατζάκη, έχουμε τρία λεπτά. Θέλω να πω κάτι. Ολοκληρώστε. Δυστυχώς, όπως σας είπα προηγουμένως, επειδή η Ιερά Πετρά είναι μια μικρή τοπική κοινωνία και η περιοχή του Μακρύ και αλλού, γνωρίζουν πολύ καλά ποιος λέει αλήθειες και ποιος λέει ψέματα. Λοιπόν, κύριε Πετρά, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουν οι Ιεραπετρίτες? Γιατί έχω τη δυνατότητα μαζί με μια καταπληκτική ομάδα από ανθρώπους να σχεδιάσουμε, ήδη σχεδιάζουμε το μέλλον του τόπου. Μπορούμε να πάμε μπροστά. Έχουμε ένα μεγάλο βεληνικές. Θέλουμε να πάμε σε πράγματα, σε νεοτερισμούς που θα αλλάξουν το Δήμο. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε για έξυπνη πόλη. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε για city branding. Μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα, να κάνουμε το Δήμο γνωστό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την ικανότητα να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Δημότη και να σχεδιάσουμε για την επόμενη δεκαετία την Ιερά Πέτρα που θέλουμε, την Ιερά Πέτρα που μπορούμε, μαζί με τους Δημότες και όχι πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς να έχουμε ένα δήμαρχο μονάρχη. Δεν χρειάζεται. Όλος ο Δήμος πρέπει να συμμετέχει, όλοι οι Δημότες, σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Καλατζάκη, να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Εμείς δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να σχεδιάσουμε, γιατί ήδη έχουμε σχεδιάσει. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, έχουμε καταγράψει τα προβλήματα της πόλης και των χωριών. Υπάρχουν συγκεκριμένα έργα που θέλει ο Δημότης στην καθημερινότητα, έργα που στηρίζουν την ανάπτυξη. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα συζητήσεων που έχουν γίνει με τους τοπικούς φορείς, με τους πολιτικούς συλλόγους, με το Σύλλογο Εμπόρων, με την Ένωση Ξενοδόχων, με όλους αυτούς τους φορείς και άλλους πολλούς που εκπροσωπούν χιλιάδες δημότες στην Ιερά Πέτρα. Αυτή είναι η συνεργασία που έχουμε κάνει με φορείς τόπου, με τους ΤΟΕΒ της περιοχής. Ξέρουμε τις ανάγκες στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε οριμάσει και κάποιες άλλες μελέτες οριμάζουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε νέα χρήματα στην Ιερά Πέτρα, πολύ περισσότερα ακόμα, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχει ανάγκη η πόλη και τα χωριά. Εάν περιμέναμε εμείς να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό για να κάνουμε μετά μελέτες και να υλοποιήσουμε τα έργα, ξέρετε πολύ καλά ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το λεπτό είναι ώρα, η ώρα είναι μέρα, η μέρα είναι μήνας και ο μήνας είναι χρόνος. Για αυτούς που ξέρουν από τοπική αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει χάσιμο χρόνο. Ο Δήμος χρειάζεται γερά στελέχη, καλές συνεργασίες με τους φορείς. Όλα τελειώνουν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο διάλογος εξαντλείται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσα έγιναν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Κανένα έργο δεν εκτελέστηκε με εντολή δικιά μου. Τα ξέρουν οι συνεργάτες μου και οι συμπολίτες μας. Έτσι θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με τους φορείς και με τον κόσμο. Δημιουργώντας υποδομές που χρειάζεται η Ιερά Πέτρα, διεκδικώντας νέες χρηματοδοτήσεις προς όφελος τοπικής κοινωνίας και της πόλης και των χωριών και της περιοχής του Μακρύ και αλλού. Κύριε Καλατζάκη, κύριε Πετρά, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Κυριακή κοντή γιορτή, έτσι λένε. Έτσι. Οπότε οι Ιεραπετρίτες θα αποφασίσουν για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας και για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, υποψήφοι δήμαρχοι Αγίου Νικολάου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Κρήτη TV. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην Κρήτη TV, στην εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη». Λίγες μέρες έμειναν πριν τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θα έχουμε μία μάχη, ένα μπράντεφερ και στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Δίπλα μου στο πλατό φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Αγίου Νικολάου που προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο, στην δεύτερη Κυριακή. Αντώνη Ζερβός, επικεφαλής της παράταξης Δικαίωμα στην πόλη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Και ο κύριος Νίκος Κοκκίνης, επικεφαλής παράταξης «Αλλάζουμε το Δήμο». Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στην Κρήτη TV. Είχατε ανοίξει την ατζέντα σας και είχατε παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμά σας. Ωστόσο, έχουμε νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα, κύριε Ζερβέ, 43-61 συγκέντρωση παράταξής σας και εσείς ο επικεφαλής. Κύριε Κοκκίνη, 37-51.
Θέλω λίγο ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα. Κύριε Ζερβέ, να ξεκινήσω με εσάς, αν σας αφήνει ικανοποιημένο το αποτέλεσμα και το ποσοστό που συγκεντρώσατε, ή αν περιμένατε κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Νομίζω ότι το ποσοστό που συγκεντρώσαμε μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω και τους συμπολίτες που έκλεισαν τα αυτιά τους σε Κασάνδρες, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες που όλοι μαζί προσπαθήσαμε και φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Να πω ότι σε αυτή τη φάση ουσιαστικά νομίζω ότι αξιολογήθηκε από τους συνδημότες, αξιολογήθηκαν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν, αν θέλετε, το ψηφοδέλτιο, οι συμμετέχοντες, οι συνεργάτες μου, και κατά δεύτερο λόγο, ή μάλλον πρώτο λόγο και δεύτερο το, οι συνεργάτες, το έργο το οποίο έχει παρουσιαστεί, το πρόγραμμά μας, ο απολογισμός, αν θέλετε, της περίοδου που περάσαμε και το τι έχουμε προγραμματίσει παρακάτω. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση οι συμπολίτες καθαρά είπαν ότι ναι, εμείς πιστεύουμε, θεωρούμε ότι βρίσκεται σε καλή πορεία ο Δήμος και γι' αυτό σας δίνουμε την δυνατότητα να συνεχίσετε το έργο σας. Βέβαια, παραμένει η δεύτερη φάση, όπου εδώ πια θα αξιολογηθούμε οι δύο επικεφαλείς, αξιολογώντας, αν θέλετε, και τον λόγο μας αυτή την περίοδο, αλλά αν θέλετε και την παρουσία μας μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι και οι δύο είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε διαχειριστεί πολιτικά πράγματα στην πορεία μας. Αυτά τα πράγματα θα αξιολογήσουν οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας αυτή την περίοδο, για να πούν στο τέλος ποιος θα συνεχίσει να είναι, αν θέλετε, στο τιμόνι του Δήμου. Και βλέπουμε και τη σχετική κάρτα των αποτελεσμάτων. Στο 100% βέβαια της καταμέτρησης, Αντώνης Ζερβός 43,6, 12 έδρες. Νίκος Κοκκίνης 37,5, 10 έδρες. Ο Γιάννης Ανδριώτης 14,4, 4 έδρες. Και ο Γιώργος Φιλιππάκης 4,5%, 1 έδρα. Κύριε Κοκκίνη, ο λόγος σε εσάς. Ναι, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δημότες όλους, είτε ψήφισαν εμάς είτε ψήφισαν τον κύριο Ζερβό, και να τους καλέσω με δύναμη να συμμετάσχουν την ερχόμενη Κυριακή για να επιλέξουν ένα από τους δύο, διότι εδώ παίζεται πια η μάχη, ή ο κύριος Ζερβός ή ο κύριος Κοκκίνης, ποιος μπορεί να διοικήσει το Δήμο και ποιος μπορεί να κάνει πράγματα για το Δήμο. Προφανώς η ψήφος αυτή ήταν και μια ψήφος η οποία είχε μια διασπορά σε σχέση με τους συμβούλους, τους δημοτικούς και μια επιλογή. Τώρα όμως πάμε πια στο να επιλέξουμε ποιο θέλουμε για δήμαρχο. Και θέλω να πω ότι η επιλογή τώρα πια θα γίνει σε ένα Δήμο που συχνά τον κατηγορώ και το λέω πως δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, δεν έχει ούτε ένα έργο να πει, ούτε ένα έργο, όχι τι προβλέπει, τι θα κάνει στο πρόγραμμα. Υπήρξε η μακροβιότερη περίοδος 5 ετών ενός δημάρχου και δεν μπορεί να αποτυπωθεί ένα έργο. Με την σκέψη αυτή θέλω να καλέσω πράγματι τον κόσμο να αποτιμήσει την παρουσία μας και την διαδρομή του καθενός μας και το έργο του καθενός μας, αλλά και το τι διαφορετικό φέρνουμε. Δεν ήμουν εγώ δήμαρχος της πόλης τα 5 τελευταία χρόνια, ήταν ο κύριος Ζερβός. Και θα πρέπει να μας πει απόψη, κοιτώντας καθαρά τους πολίτες, όχι πια τι θα κάνει, αλλά τι έκανε τα 5 χρόνια για να κρίνουμε τι θα κάνει τα επόμενα. Όταν δεν έχει να παρουσιάσει κανένα έργο, εκείνος θα πρέπει να πει προς τον κόσμο τι είναι αυτό που θα κάνει. Κύριε Ζερβέ, ο κύριος Κοκκίνης έκανε λόγο για... Μα πήρε απάντηση πριν δύο μέρες. Της Δημοτικής Αρχής. Μα πήρε απάντηση πριν δύο μέρες ο κύριος Κοκκίνης. Οι πολίτες όλη αυτή την περίοδο, απουσία διαλόγου με τους συνυποψήφιους, όπου υπήρχε μια σαφής και μόνιμη κατηγορία με έναν απόλυτο μηδενισμό. Είχαμε αποδείξει τότε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Και βέβαια, αν άκουγαν εκείνους οι συμπολίτες, οι συνδημότες, θα τους δίναν την πρωτοκαθεδρία. Τη δώσαν σε εμάς, που σημαίνει ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λένε. Έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα. Θεωρείται, αν θέλετε, ότι δεν έχει γίνει κάτι. Πριν ήταν εδώ η δήμαρχη της Ιεράπετρας, η υποψήφοι της Ιεράπετρας, πριν ήταν κάποιοι άλλοι. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινηθήκαμε αυτή τη φορά ήταν δεδομένο, ήταν γνωστό. Παρ' όλα τα αυτά, για μένα αυτό που μετράει είναι ότι κριθήκαμε για το πρώτο μέρος της προεκλογικής περίοδου, όπου παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας. Και οι πολίτες αποφάσισαν ότι εμείς είμαστε πιο αξιόπιστοι, γιατί εμφανίσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν φανήκαμε να λέμε θα. Έχουν προγραμματιστεί, έχουν υπογραφεί συμβάσεις, υλοποιούνται έργα, γιατί με οι διαδικασίες μας οδήγησαν σε αυτό. Είναι δεδομένο, νομίζω ότι δεν έχει έννοια να το επαναλαμβάνουμε. Σαφώς είπα ότι οι πολίτες, δημότες θα αποφασίσουν ποιος θα εκλεγεί δήμαρχος. Ασφαλώς, αυτό είπα, ότι ουσιαστικά σε αυτή τη φάση οι συμπολίτες, οι συνδημότες
θα αποφασίσουν για το πρόσωπο αξιολογώντας την πορεία του, αν θέλετε, μέχρι τώρα, λέγοντας πράγματα με το όνομά τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για την πόλη μας. Το ποσοστό της αποχής σας προβληματίζει? Μα πάντα ήταν κοντά εκεί. Φέτος ήταν λίγο περισσότερο, δεν ήταν σημαντικά παραπάνω, ήταν 3 ή 4% παραπάνω. Συνήθως η αποχή είναι στην τάξη του 35%. Τώρα ήταν 37%, αν θυμάμαι. Κύριε Ζερβέ, το δυνατό σημείο, το δυνατό χαρακτηριστικό του συνδυασμού σας. Όλοι εμείς. Οι συνεργάτες μου. Οι οποίοι ήταν και πριν το δυνατό χαρτί, και γι' αυτό, αν θέλετε, ο κόσμος πίστηκε ότι έχουν μπει μπροστά και γίνονται πράγματα που θα αλλάξουν τη λογική λειτουργία της πόλης. Κύριε Κογκίνη, ο Νίκος Κογκίνης κατεβαίνει στη μάχη της Δεύτερης Κυριακής. Βεβαίως. Με δυνατό όπλο ποιο? Τον άλλο Δήμο. Την αλλαγή στο Δήμο. Αυτό που δεν υπήρξε μέχρι σήμερα. Και στην θεσμική του λειτουργία και στον τρόπο το συμμετοχικό και το συλλογικό με όλους τους συνεργάτες μου. Και με ένα πρόγραμμα που ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι εμείς έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Αποφεύγει ο κύριος Δήμαρχος. Αποφεύγει. Στη μακροβιότερη θητεία που υπήρξε των 5 χρόνων να μας πει ένα έργο που υλοποιήθηκε. Δεν μιλάω για μια διαχείριση πενταετίας που έχει μετά από 5 χρόνια ένα να το πει. Μια παιδική χαρά από το πιο απλό πράγμα που τα παιδιά πάνε σήμερα και δεν έχουν παιδικές χαρές. Από ένα έργο το οποίο έχει παραδώσει. Από μια πόλη η οποία στενάζει. Στενάζει πραγματικά και στο εμπορικό κομμάτι και στο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος και στο κομμάτι των υποδομών. Ήταν η πενταετία των χαμένων ευκαιριών για το Δήμο Νικολάου. Και σε αυτό αποφεύγει ο κύριος Δήμαρχος να απαντήσει. Έχει να καταθέσει ένα έργο. Το λένε Καργαδόρο. Ας πάει ένας επισκέπτης σήμερα, ας πάει να συναντήσει την κυρία Μαρία που κάθεται δίπλα και δεν μπορεί πια να κολυμπήσει με την ανοχή του Δήμου. Ας δει καλά τι έγινε με τις αντικειμενικές τιμές του Δήμου Αγινικολάου. Ας μας πει ένα πρόγραμμα που μπήκε, ένα ΕΣΠΑ, ένα περιφερειακό πρόγραμμα που κατέθεσε και υλοποιήσει. Ας μας πει πέρα από το λόγο, βεβαίως τους συνεργάτες εγώ δεν θέλω να απαξιώσω προς Θεού πρόσωπα και πράγματα, αλλά εκείνος ήταν δήμαρχος 5 χρόνια. Τώρα λέει είμαστε έτοιμοι, συνεχίζουμε. Τι συνεχίζετε, κύριε Δήμαρχε? Τη στασιμότητα, την ανυπαρξία σας, την έλλειψη οποιοδήποτε έργου. Τι πραγματικά κάνετε? Και όταν λέτε και για τις πολιτικές πορείες και αποτιμήσεις, να ξέρετε ότι εγώ είμαι περήφανος για αυτό που έχω κάνει. Όπου το έχω κάνει, είτε αφορά την Αθήνα, είτε αφορά το Ηράκλειο, είτε αφορά τον Άγιο Νικόλαο, ήμουν παρόν και έχω καταγράψει έργο. Κύριε Δερβέ, να απαντήσετε. Προφανώς και θα απαντήσω, γιατί αν θέλετε είπα και πριν ότι σε όλα αυτά, αυτή ήταν η καραμέλα στο στόμα του κυρίου Κογκίνη όλη αυτή την προεκλογική περίοδο. Πέστε μας ένα έργο και μετά αφήστε την καραμέλα. Κύριε Κογκίνη, δεν σας διακόψα. Όχι, αλλά το έργο να πείτε. Μάθετε να είσαστε δημοκρατικός και να δέχεστε να ακούτε και τους άλλους. Μην νομίζετε ότι μπορείτε μόνο σας να μιλάτε. Ναι, αλλά μας πείτε ένα έργο και ναι, θα σας πούμε από όλα, θα σας πούμε. Σας το είπε ο κόσμος προχτές. Σας το είπε ο κόσμος προχτές ότι αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ. Πάμε την Κυριακή. Σας παρακαλώ. Καλά, εντάξει. Σας παρακαλώ. Και εγώ ξέρετε με περήφανο την πορεία μου. Αφού με παρακαλείτε, θα. Σας παρακαλώ τώρα. Μάθετε να παίζετε τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού που δεν τους έχετε μάθει ποτέ μέχρι τώρα. Διότι πάντα ήσασταν διοριστός και ποτέ δεν ασχοληθήκατε σαν αιρετός με κάτι. Γι' αυτό και μιλάτε έτσι. Σας παρακαλώ λοιπόν, αφήστε με να πω κι εγώ. Εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Μας άκουσε ο κόσμος όλη αυτή την περίοδο. Και νομίζω ότι έκρινε. Έκρινε. Λοιπόν, να πούμε εν πάση περιπτώσει γιατί καραμέλα, μακροβιότερη θητεία. 5 χρόνια από τα οποία 1,5 χρόνο αλλαγή του νόμου. Προηγουμένως τα λέγανε και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και είναι γραμμένα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης που πέτυχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Παρότι και εκείνος δηλώνοντας ότι το 17 ήταν όλο μια χρονιά η οποία πέρασε έτσι γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να κάνουμε και στον τουρισμό και στο εμπόριο. Υπήρχε, προφανώς έχω πει πολλές φορές ότι ο κύριος Κογκίνης, επειδή ήταν έξω από τα πράγματα, δεν ξέρει. Θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μου πει, εκτός από το ΕΣΠΑ για τα σχολικά κτίρια που δημοπρατήθηκε αυτή την περίοδο, ποιο άλλο ΕΣΠΑ δημοπρατήθηκε στο οποίο ήμασταν απ' έξω και δεν υποβάλαμε πρόταση που την ετοιμάσαμε για να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθεί? Μήπως το ανοιχτό κέντρο εμπορίου 1,5 εκατομμύριο, μήπως ο Φιλοδήμος λύνοντας μέσα από αυτά τα προγράμματα τα ζητήματα ίδρυυσης, αποχέτευσης όλου του Δήμου, αποχέτευση αμμουδάρας, βιολογικός καθαρισμός Νεάπολης, αντικατάσταση δικτύου αμιαντοσωλήνων στον Κρούστα, βελτίωση δικτύου πάνω με Ραμπέλου 2,5 εκατομμύρια. Αυτά ποιος τα ένεταξε? Έτσι μόνα τους ξακατεβήκανε ξαφνικά ή τα βρήκαμε στον ντουλάπι έτοιμα και τα φτιάξαμε? Υπήρχαν έργα έσπατα τα οποία δεν υποβάλαμε πρόταση?
Το μοναδικό ήταν τα σχολιά, το οποίο αν θέλετε, προκηρύχθηκε το 2017 για να μπορέσεις να εντάξεις ένα έργο σε αυτό το πρόγραμμα και ένα σχολείο θέλει προετοιμασία. Η καθημερινότητα των δημοτών στον Άγιο Νικόλαο. Θα πάω και εκεί. Σε ποιους τομείς έγινε καλύτερη? Είπαν εδώ, η ζωή μας γίνεται καλύτερη. Αυτή η παρέμβαση μας βοηθάει. Να ολοκληρώσω όμως αυτό που θέλω και θα γυρίσω στην καθημερινότητα, γιατί θεωρώ ότι και εκεί έχουν γίνει βήματα σοβαρά, τα οποία την επόμενη περίοδο πραγματικά θα ολοκληρωθούν και θα λύξουμε ζητήματα. Τι έχει ολοκληρωθεί και που έχει γίνει καλύτερη ζωή των δημοτών? Αυτή είναι η βασική μας ζήτημα. Το βασικό μας ζήτημα ήταν ότι ουσιαστικά με την, αν θέλετε, υποστελέχωση, δεν είχαμε δυνατότητα παρεμβάσεων στην καθημερινότητα του πολίτη. Το λύσαμε, το λύνουμε με τις παρεμβάσεις ποσοτήτων. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, υλοποιούνται έργα περίπου 4 εκατομμύριων προς αυτή την κατεύθυνση για να βελτιωθεί η καθημερινότητα. Όλοι οι Δήμοι έχουν το ίδιο. Δεν βελτιώθηκε λοιπόν η καθημερινότητα? Έχει βελτιωθεί, σαφώς και έχει βελτιωθεί, διότι βρήκαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα το ότι δεν έχουμε προσωπικό να ασχολείται με την καθημερινότητα του πολίτη. Το λύσαμε αυτό το ζήτημα και βρισκόμαστε στη διαδικασία ακριβώς να τακτοποιηθεί οριστικά. Και στην καθαριότητα ήρθαν επιτέλους οι εποχιακοί. Από ό,τι έχουν πει, μέχρι, αν θέλετε, τέλος Ιουνίου θα έρθουν και οι μόνιμοι. Οπότε αυτό το κομμάτι στο οποίο είχαμε ζητήματα, νομίζω ότι μπαίνουν στη σειρά του. Μάλιστα. Κύριε Κογίνη, πού πρέπει να εστιάσει ο επόμενος δήμαρχος? Ο επόμενος δήμαρχος πρέπει να εστιάσει στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των τουριστών. Η κατάσταση δεν είναι όπως θέλει να την περιγράψει ο κύριος δήμαρχος, ο οποίος εξακολουθεί να αποφεύγει, να απαντήσει. Αν έχει παραδώσει τα 5 χρόνια ένα έργο. Βλέπετε σιωπάχα και λίγο την ψυχραιμία του, είναι και λίγο εκνευρισμένος, αλλά θα του συστήνα λίγο ψυχραιμία. Να μας πει, δεν απαντάει για τον Καργαδόρο. Μια καταπληκτική παραλία, θα το απαντήσω, θα απαντήσω. Δεν απαντά θα αν απαντήσω. Έχει παραδώσει ένα έργο. Είναι όλα στο θα. Είναι στο μαζί, συνεχίζομαι. Μετά από μια ανύπαρκτη πενταετία. Ακούστε, δεν έχει κανείς παρά να δει σήμερα τους κάδους των σκουπιδιών. Αυτό που εξήγησε ο κύριος δήμαρχος τον τελευταίο μήνα μαζί με κάποια άλλα πράγματα, χρησιμοποιώντας όλο το μηχανισμό να ξανεκλεγεί δήμαρχος, που προφανώς υπήρχε στα χέρια του. Τώρα ανακάλυψε τους συμβασιούχους που ήρθανε. Πολύ νωρίτερα άλλοι δήμοι έχουν προσλάβει το προσωπικό. Τώρα ένα μήνα φρόντισε να έρθουν αυτά και βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση, δεν θέλω να πω. Αλλά δέστε λίγο τους κάτω στην κατάσταση που υπάρχουν στην πόλη και πολύ χειρότερη κατάσταση στα χωριά μας. Στην Νεάπολη, στην Ελούντα που είναι τουριστικό θέρετρο. Πάτε μια βόλτα όποιος θέλει να δει. Να δει την καθημερινότητα, να δει τις σπασμένες παιδικές χαρές. Που έχει εξαγγείλει 3 φορές ότι θα τις φτιάξει, από τα λεφτά του Δήμου τη μια, δεν μπορεί από το ΕΣΠΑ από την άλλη, δεν μπορεί να τα εντάξει πουθενά. Κύριε Δήμαρχε, ρίξτε μια ματιά δίπλα σας, ακόμα και στην Ιερά Πέτρα. Να πηγαίνετε στο Ρέθυμνο να δείτε. Πάτε λίγο στις Αρχάνες και στα Στερούσια, να δείτε και την προβολή που υπάρχει, να δείτε και πόσα έργα έχουν ενταχθεί, είτε αφοράνε σχολεία, είτε αφοράνε γυμνάσια, είτε αφοράνε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Μα είσαστε απόντες. Πέστε μου ένα. Και εκεί που πήγατε, απορριφθήκατε. Και εκεί που πήγατε να καταθέσετε φάκελο, τον επιστρέψετε πίσω, γιατί δεν ήταν πλήρης, γιατί δεν ήταν επιλέξιμοι στις δαπάνες, γιατί δεν πήγατε στις προθεσμίες, γιατί δεν κάνατε τίποτα. Και πέρα από εκεί, περπατήστε λίγο τα πεζοδρόμια, πάτε λίγο να δείτε πού παίζουν τα παιδιά μας, δέστε λίγο έργα υποδομής στον αθλητισμό, πέστε μας ένα που κάνατε στον αθλητισμό. Δεν υπάρχει κάτι να πείτε. Για να μην ανοίξω μια σειρά άλλα θέματα που αφορούν βιολογικούς, περιφερειακούς στην Ελούντα. Μια σειρά να σας βγάλω λίγο. Τι είπατε το 2014. Θέλετε λίγο να σας διαβάσω μερικά από αυτά που είπατε το 2014. Για να κάνετε εσείς ο ίδιος μια αποτίμηση σήμερα. Μόνο σας. Κοιτάζοντας τον κόσμο στα μάτια. Και να του πείτε, είπα αυτά τα 2014. Δεν μπόρεσα. Δεν τα κατάφερα. Τι σημαίνει δεν ξέρω? Εγώ δεν ξέρω και έχετε για τον εαυτό σας ότι είστε. Περίπου θεόπεπτος στην αυτοδιοίκηση και δεν αναγνωρίζετε σε κανένα, αλλά δεν μας λέτε κάτι που κάνατε. Λέτε στους άλλους δεν ξέρω και εσείς καταγράφετε την ανυπαρξία σας. Περί αυτού θέλω ερωτήματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν έχω πει και το είπα και προηγουμένως ότι ο μηδενισμός νομίζω ότι δεν βοηθάει. Υπάρχει και η επόμενη μέρα. Πέστε ένα και μετά τον μηδενισμό. Που απαιτεί συνεργασίες. Εάν θεωρείτε ότι με αυτήν την λογική ότι ουσιαστικά στον Δήμο δεν έγινε τίποτα, αλήθεια οι συνεργάτες του που είναι στο ψηφοδέλτιο και που ήρθαν να φωτογραφηθούν μαζί για το τεράστιο έργο που κάναμε στον Παβδάν ή τη δουλειά που έγινε στο λιμενικό ταμείο από σημερινό του συνεργάτη, όλα είναι μηδέν. Αλήθεια.
Οι άνθρωποι αυτοί που ήταν μαζί μας και κάναμε δουλειά, πώς νιώθουν όταν ακούν το σημερινό επικεφαλής να μηδενίζει το έργο τους? Φωτογραφία βγάλανε προχτές. Αλλά ας μπούμε και στα θέματα της ουσίας. Νομίζω οι δημότες, οι πολίτες, κύριε Ζερβέ, κύριε Κοκκίνη, θέλουν να μάθουν για την επόμενη μέρα περισσότερο. Σωστά. Ακριβώς. Και για το όραμα το οποίο έχει κάθε παράταξη. Ακριβέστατα. Ακριβέστατα. Αλλά μένουμε, αν θέλετε, ο κύριος Κοκκίνης μιλάει για γνώση. Μα ο άνθρωπος ήρθε να μείνει τα δύο τελευταία χρόνια στον ελληνικό λαό. Τι έλειπε? Έχει περπατήσει στα χωριά. Ξέρει τι γίνεται για να μπορεί να διοικήσει έναν τόπο που δεν ξέρει πώς ζει και πώς λειτουργεί. Αναφέρθηκε όμως σε ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν τους δημότες. Λοιπόν, θέλετε απαντήσεις, έχετε δυνατότητα να απαντήσετε. Σας έδωσα την απάντηση. Νομίζω ότι επειδή είμαστε παντού παρόντες, αυτήν την περίοδο κανένα έργο δεν τελειώσαμε. Το Σταυρό. Τη διαμόρφωση που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, που είχε ολοκληρώσει μόνο το 20% και κληθήκαμε να την τελειώσουμε, για να μην κληθεί ο Δήμος να πληρώσει τα λεφτά από το πρόγραμμα που μας τα είχαν δώσει. Και έπρεπε, αφού δεν βρήκαμε κάτι όριμο στο Δήμο, να μελετήσουμε, να οριμάσουμε και να δημοπρατήσουμε. Ο παιδικός σταθμός 4 εκατομμύρια έχει δημοπρατηθεί. Ο βρεφικός σταθμός δεν είχε μέτρο ΕΣΠΑ να ενταχθεί. Το ξέρει ο κύριος Κοκκίνης ότι δεν υπήρχε μέτρο? Μάλλον δεν το ξέρει. Από πού λοιπόν, σε ποιο ΕΣΠΑ? Ποιο άλλο ΕΣΠΑ? Μήπως το Leader, το οποίο καθυστέρησε 2 χρόνια να βγει στον αέρα? Τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει τις ξέρει? Τι είναι αυτά τα οποία παλεύουμε? Αλήθεια, θα ήθελα να το ξέρω αυτό που τα αγνοεί. Το σχολείο στην Νεάπολη που θα γίνει? Πώς θα γίνει? Γιατί θα γίνει με πόρους του Δήμου, το έχουμε πει. Το γιατί και πώς είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Αθλητικά. Μάλιστα. Μα γι' αυτό, αν θέλετε, επειδή ακριβώς έχουμε παρουσία, πετύχαμε 2 πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα, η υποβολή του φακέλου για την ένταξη της Πίνα Λόγκα στην UNESCO, που δεν αναφέρεται, αυτό θεωρείται μικρό, αυτό θεωρείται ασήμαντο, ένα έργο προοπτικής για τον τόπο. Και δεύτερον, η αλλαγή του ΤΕΗ σε Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έφερε σχολή στον Άγιο Νικόλαο. Έτσι γίνανε αυτά μόνα τους? Μας τα χαρίζουν, ξαφνικά μας είδαν ωραίους, προφανώς. Και από εμάς. Από όλους τους δημάρχους του Δήμου. Εσείς είσαστε απόντες από τις δομές της Πανεπιστημιακής 2 χρόνια τώρα. Εσείς και μας λέτε τώρα ότι... Εσείς είσαστε απόν από το Δήμο. Χρόνια. Χρόνια είσαστε απόν. Και έρχεστε τώρα να κάνετε τον τιμητή των πάντων, όταν ουσιαστικά ποτέ δεν κυκλοφορήσατε στον Άγιο Νικόλαο να πιείτε ένα καφέ σε ένα καφενείο. Άρα. Να περπατήσετε σε ένα δρόμο. Άρα. Να πάτε σε μια εκκλησία. Τι μου λέτε τώρα? Ο Άγιο Νικολιώτης, ο Νεαπολίτης, νομίζετε ότι δεν το ξέρει? Ότι εσείς ουσιαστικά μια συνεχώς δοτές θέσεις και κρίνεστε για δοτές θέσεις από ποιους? Από αυτούς που σας τοποθετούσαν? Μια φορά σας το είπα και την προηγούμενη φορά. 2 φορές κατεβήκατε αιρετός. Τη μια ο κόσμος σας τίμησε και την επόμενη σας καταψήφισε πλήρως. Λοιπόν, σας παρακαλώ, όταν αν θέλετε έχετε δίπλα σας έναν άνθρωπο... Κύριε Ζερβέ, επειδή αναφέρεστε... Στον κύριο Κοκκίνη προσωπικά. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέω ότι εγώ είμαι θεόσταλτος, θα πρέπει να καταλάβει. Μα σας άφησα το περιθώριο να απαντήσετε. Ωστόσο, κύριε Κοκκίνη. Θέλετε ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και στο πρώτο break. Κύριε Κοκκίνη, τα πράγματα στη θέση. Δίνει και την οτροπία του κυρίου Δημάρχου. Έτσι λειτουργεί και σαν δήμαρχος τώρα. Χωρίς αισθητική παρουσία, χωρίς κριτική, χωρίς να αντέχει την αντίθετη άποψη, χωρίς διάλογο. Με παρακολουθεί ακριβώς τι κάνω κατά μία προσέγγιση φασιστική. Που πάω, αν πίνω καφέ, παρακαλώ, αν βγαίνω. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Σας παρακαλώ. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Αν δεν ανακαλέσει, δεν ξέρω αν έχει λογική συνέχεια. Όχι, δεν ανακαλώ. Φασισμό, κατά εγώ, μία προσέγγιση φασιστική είπα. Δεν είπα ότι προτείνω να μην προχωρήσουμε σε χαρακτηρισμούς. Εγώ είπα, για να με καταγράφεις, αν κατεβαίνω να πίνω καφέ, αν πηγαίνω εκεί, αν κυκλοφορώ, αυτό τι είναι αυτά? Αυτά κάνεις και όλη την προεκλογική περίοδο. Άκουσε, κύριε Δήμαρχε. Εάν εσύ καταγράφεις ότι... Ο πληθυντικός επιβάλλεται. Εάν εσείς καταγράφετε την παρουσία μου στα 2 χρόνια και τον τρόπο που... Καταρχάς είμαι 5 τα τελευταία χρόνια και είμαι και τα προηγούμενα χρόνια κοντά στον τόπο μου. Είμαι εκλεγμένος από το 83 από τον πρόεδρο της κοινότητας Κριτσάς, εκλεγμένος, έως βουλευτής το 93 και από εκεί και πέρα έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, έχω παρουσιάσει έργο που πήγα. Πολύ καλά γνωρίζετε σήμερα το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Πολύ καλά γνωρίζετε την Κρασταιάλ. Ξέρετε την επωνυμία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Πέστε τι, Όχι. Από σιωπούν ότι μπήκαν ένα διάστημα, να τα πω εγώ, γιατί ο κύριος Δήμαρχος κάνει την ερώτηση. Και να πάμε σε διάλειμμα. Και μετά κάνει τον αδιάφορο. Λοιπόν, μπήκανε πράγματι και οφείλω να τα αναγνωρίσω 10 παραπάνω ή 15 παραπάνω ή 10 παραπάνω παιδιά εκείνη την περίοδο. Που δυστυχώς έτσι γινόταν τότε οι προσλήψεις από το χωριό μου, από την Κριτσά, και το χρησιμοποιεί και το λένε Κοκκίνη, το χάνει και το ξαναλέει και το ξαναλέει, ναι, το περιφέρει. Και... Συγγνώμη.
από ΣΥΟΠΑ ότι πήραμε ένα νοσοκομείο ερείπιο και παραδώσαμε την πιο αναπτυξιακή επένδυση. Να βάλουμε μία ανωτελεία. Όχι, όχι, να το ολοκληρώσω αυτό. Ναι. Επιτρέψτε μου. Να μην το αποσιωπά αυτό. Διότι σήμερα έχει ένα νοσοκομείο σύγχρονο. Και αυτό οφείλεται σε αυτό που σας μιλάει. Και από εκεί και πέρα, αν διορίστηκα, όπως διορίστηκε και εκείνος στο θεραπευτήριο και το αποσιωπά. Άμυστος. Στα νοσοκομεία. Γνωρίζει ο κόσμος της Κρήτης. Εγώ είμαι άμυστος. Και του Αγίου Νικολάου. Τώρα έτσι γίνεται η αντιπαράθεση. Γνωρίζει την προσφορά αυτού που σας μιλάει στον χώρο της υγείας. Δεν μπορεί να την αποτιμήσει ο κύριος Ζερβός και κάνει πως... Λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα στον Άγιο Νικόλα. Ωραία. Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη. Φιλοξενούμε σήμερα τους υποψήφιους δημάρχους Αγίου Νικολάου, τον κύριο Ζερβό και τον κύριο Κοκκίνη. Το ζητούμενο, κατά την γνώμη μου, και σας δίνω για τη σχετική πάσα, κύριε Ζερβέ, είναι να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη ανάμεσα στην ενδοχώρα και στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου. Δηλαδή, οι δημότες να μην αισθάνονται ως φτωχείς συγγενείς και ως αποπαίδεια κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με άλλες περιοχές μέσα στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι γεγονός ότι ουσιαστικά σε όλο το Δήμο μονοκαλλιέργεια είναι ο τουρισμός. Είμαστε περήφανοι λοιπόν, και απαντώ και σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Κοκκίνης, γιατί θεωρεί σαν έργα μόνο το δρόμο ή ένα κτίριο και όχι την άλλη προσφορά και την τεράστια προβολή που έχουμε κάνει για τον τουρισμό, όπου για πρώτη φορά ο Δήμος απέκτησε τουριστική πολιτική, τουριστικά βίντεο, βίντεο προωθητικά, καταχωρήσει περιοδικά έντυπα, πολιτική παρακάτω, με την παρουσία ενός ειδικού συμβούλου, ο οποίος βοηθούσε και προχωρούσαν παρακάτω. Εκδηλώσεις τεράστιες, οι οποίες έβγαλαν την πόλη έξω από τα όρια, όχι της Κρήτης, της Ελλάδας, το cliff diving, το SAP. Αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν έχει γίνει τίποτα κατά τον κύριο Κοκκίνη, αυτές τις εκδηλώσεις επιτυχημένες, όπως λέει ο κόσμος, θα τις συνεχίσει ή θα τις αφήσουμε στην άκρη? Μιλάμε για εκδηλώσεις και για. Για εκδηλώσεις και, την τουριστική πολιτική και την Σπίνα Λόγκα και όλα. Ωστόσο, αυτά. Και ναι. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Τι μας βοηθούν, σε ποιο βαθμό μας βοηθούν όλα αυτά, σε περίπτωση που τουρίστες έρχονται κάθε χρόνο στην Ελούντα και περπατούν σε δρόμους που δεν είναι καθαροί, περπατούν σε δρόμους που έχουν λακκούβες και περπατούν σε παραλίες που μπορεί να μην είναι οργανωμένες? Τουλάχιστον για τις παραλίες θα πούμε ότι ο Άγιος Νικόλαος έχει τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες σε όλη την Κρήτη και νομίζω ότι είναι πρώτος ή δεύτερος σε όλη την Ελλάδα. Αυτό και μόνο δείχνει ότι οι παραλίες μας είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, αλλιώς δεν θα είχαμε τόσες γαλάζιες σημαίες, ούτως ώστε να προβάλλουν τον τόπο μας. Το σενάριό μου είναι υποθετικό, να το ξεκαθαρίσω. Όχι, μα είναι πραγματικότητα. Και εγώ, όχι, κοιτάξτε, γι' αυτό λέω λοιπόν και εγώ αυτά τα στοιχεία, για να είναι απολύτως σαφή, και τις περισσότερες από αυτές τις γαλάζιες σημαίες, εκτός από τις παραλίες των ξενοδοχείων, τις έχει ο Δήμος μέσω της ΔΑΕΑΝ. Η Μαρίνα έχει γαλάζια σημαία. Συζητάμε λοιπόν ότι προσπαθούμε με την καταγραφή στα έντυπα, στο site όλων των περιοχών του Δήμου, να υπάρχει αυτή ακριβώς η ισόρροπη ανάπτυξη όσο γίνεται. Αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, γιατί όπως σας είπα, δεν υπήρχε ούτε ένα φυλάδιο, ούτε ένα βίντεο, τίποτα γύρω από τον τουρισμό μέχρι που αναλάβαμε 1/9 του 2014. Να αναφερθεί και ο κύριος Κοκκίνης στο μέτωπο της ισόρροπης ανάπτυξης και ποιος ο σχεδιασμός ο δικός του. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και προφανώς και διαφορετικές στοχεύσεις με τον κύριο Δήμαρχο. Όταν σας είπα ότι εμείς πιστεύουμε σε ένα άλλο Δήμο όσον αφορά τη λειτουργία. Πιστεύουμε σε μια συμμετοχική και συλλογική προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Είμαι περήφανος για τους συνεργάτες που χτίσαμε όλη αυτή τη διαδρομή και συγκροτήσαμε αυτό το ψηφοδέλτιο. Θέλουμε ένα δήμαρχο ο οποίος θα ακουμπά τον πολίτη και στο τελευταίο διαμέρισμα του Δήμου που βρίσκεται. Ένα δήμαρχο ο οποίος θα είναι η πόρτα του ανοιχτή, θα ακούει, θα πηγαίνει κοντά στο πρόβλημα, θα δει διάμεσες λύσεις όπως το έχουμε αποδείξει στην πορεία μας και θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί σε συγκεκριμένους χρόνους καταγράφοντας αποτελέσματα με τους πολίτες. Θέλω να πω ότι τόσο η Σπίνα Λόγκα όσο και κάποιες εκδηλώσεις μέσα στην πόλη που οφείλονται όχι τόσο στον κύριο Δήμαρχο, σε κάποιους συνεργάτες τους, αυτά εμείς προφανώς πάνω εκεί θα κτίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι το οποίο είναι πετυχημένο όπως είναι αυτές οι εκδηλώσεις, θα το διευρύνουμε, αλλά θα δούμε συγχρόνως και την ποιότητα της πόλης και των χωριών μας.
Διότι το να λέμε ότι έχουμε μια πετυχημένη για τρεις μέρες αθλητική οργάνωση ή πολιτιστική οργάνωση και την επόμενη μέρα να σβήνουν τα φωτά της δημοσιότητας και να συναντάς την καθημερινότητα, την ταλαιπωρία των παιδιών, την ταλαιπωρία των πολιτών, τις υπηρεσίες ποιότητος, το δημόσιο χώρο, αυτό που οφείλει να έχει και αξίζει να έχει κάθε πολίτης του τόπου, τώρα αυτό προφανώς εμείς θα το μεγαλώσουμε, θα το μεγεθύνουμε και θα κάνουμε και άλλα πολλά γύρω από τον πολιτισμό και τον αθλητισμό που ίσως δεν μπορεί να τα καταλάβει ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά θέλω να το πω κάτι. Θέλω να πω για τη Σπιναλόγκα κάτι. Προφανώς χαιρετίζω με την κατάθεση του Βακέλου και προφανώς θα είμαστε και έχω κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις που τις αγνοεί ο κύριος Δήμαρχος. Ότι τώρα χρειάζεται μια ομάδα υποστηρικτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει γίνει αλλού, που ενταχθήκαν, όπως η Κερκίνα και αλλού, το οποίο ο κύριος Δήμαρχος νομίζει ότι μόνος του θα το κάνει, όπως όλα αυτά, μόνος του φαντάζεται για τον εαυτό του, με μια καθαρά εγωκεντρική προσέγγιση ότι μπορεί να τα κάνει. Τώρα, έχουμε μια διαφορετική στόχευση όσον αφορά το τουριστικό προϊόν και την προβολή του. Εκείνος λέει: τι ωραία, βγάλαμε φυλάδια, είμαστε ευχαριστημένοι, χειροκροτούμε και λίγο τους εαυτούς μας. Δεν απαξιώνω το ότι έκανε φυλάδια. Αλλά μπορεί να μου πει ο κύριος Δήμαρχος, πού βρέθηκε ο Δήμος Αγίου Νικολάου στα κέντρα λήψης αποφάσεων του τουρισμού? Βλέπει σήμερα την πόλη, τον εμπορικό κόσμο, τους καφέ εστιάτορες και πραγματικά αναζητούν μια βοήθεια από το Δήμο. Δεν υπάρχει σε έκθεση που να πήγε. Δεν υπάρχει σε συνέδριο που να βρέθηκε. Δεν υπάρχει σε φόρα που να πήγε. Δεν υπήρχε μια παρουσία του εκεί που διακινείται το τουριστικό προϊόν. Τα κρουαζερόπλια στον Άγιο Νικόλαο από 100 τόσα γίνανε 22. Ο Δήμος δεν υπήρχε, ούτε το Λιμενικό Ταμείο. Λοιπόν, μήνυμα τηλεθεατή αναφορικά με τη Σπιναλόγκα. Θετικό το πρώτο βήμα, το χαιρετίζουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρξει θετική εξέλιξη στο τέλος. Θα πρέπει να απαντήσω ότι η δουλειά του Δήμου, η προσπάθεια του Δήμου, η οποία το τελευταίο κομμάτι ήταν προσπάθεια του Δήμου, συνολική και όχι προσωπική, πριν ήταν από την Ομαρχία, ήταν να κατατεθεί ο φάκελος. Από εδώ και πέρα το ζήτημα της Σπιναλόγκα είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι θέμα εθνικό. Είναι ένα μνημείο το οποίο εντάσσεται στην UNESCO, δεν ανήκει ούτε στον Άγιο Νικόλαο, ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Ελλάδα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, γι' αυτό και αν θέλετε, αυτά που λέει ο κύριος Κοκκίνης δεν έχουν βάση περί λόμπι κλπ. Αυτά κινούνται σε ένα άλλο επίπεδο. Έχω εξηγήσει τη διαδικασία πώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσει. Υπάρχουν ήδη κινήσεις που πρέπει να γίνουν πια από το Υπουργείο. Από εδώ και πέρα, εμείς ερχόμαστε υποστηρικτικά. Αυτό ήταν και ο λόγος της τεράστιας εκδήλωσης που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι με τον απόκοπο του Νίκου του Ξηδάκη. Ακριβώς για να ετοιμαστεί όλο αυτό το υλικό το οποίο χρειάζεται, ούτως ώστε αυτή η υπόθεση να στεφθεί από επιτυχία. Από εδώ και πέρα είναι στα χέρια του Υπουργείου. Έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι ευτυχώς που αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο είναι μια χανιώτησα κριτικιά, η κυρία Βλαζάκη, η οποία έχει αγκαλιάσει αυτό το θέμα, μας καθοδηγεί και, αν θέλετε, αυτά τα οποία κάνει ο Δήμος είναι αυτά τα οποία ζητούν εκείνοι να υλοποιούνται. Εμείς απλά είμαστε συνεργάτες τους και προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που δεν μπορούσε να γίνει. Είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό επάνω. Επισήμανση τηλεθεατή. Είμαστε από το Ηράκλειο, κατεβαίνουμε στον Άγιο Νικόλαο και κάνουμε μία ώρα να παρκάρουμε στο κέντρο. Ναι. Ζήτημα συνολικά στάθμευσης παντού υπάρχει. Μια πόλη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, η οποία, αν θέλετε, οργανώθηκε για να εξυπηρετεί 14.000 κατοίκους και τώρα, έτσι όπως είναι, πρέπει να εξυπηρετεί στο καλοκαίρι 50 ή 60. Ναι, ο Δήμος, εκτός του ότι έχει κάνει όλες τις ενέργειες που, αν θέλετε, πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε ένα σημείο, μονοδρομήσεις, αναζήτηση χώρων στάθμευσης, το Δημαρχείο έξω από την πόλη, ούτως ώστε η πίεση που εξασκεί να είναι στην άκρη και να μην δημιουργεί ζητήματα. Προφανώς και αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί στη λογική του να πετύχουμε αποτελέσματα και να έχουμε. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κοκκίνη. Μας έδωσε πάσο ο τηλεθεατής με τη στάθμευση και τους χώρους. Πριν από αυτό, θα πω γιατί καταγράφει την αντίληψη του Δημάρχου σε σχέση με την λειτουργία του Δήμου. Διαφωνώ πλήρως για αυτό που λέει για τη Σπιναλόγκα, ότι παραδώσαμε το φάκελο και τώρα είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Σπιναλόγκα είναι ένα κομμάτι ιστορικό μνημείο, συλλογικής μνήμης, μην τα λέμε συχνά αυτά, να τα επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι ένα κομμάτι που ανήκει στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Εάν ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν μπει μπροστά στο να υλοποιηθεί και πράγματι να αποδεχθεί και ο φάκελος πράγματι να αποδεχτεί από την Επιτροπή της UNESCO, να γίνει αποδεκτός,
τότε ποιος θα το κάνει? Απλώς το λέμε, το αφήνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και τώρα από εδώ και πέρα κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού τι θέλει. Εμείς δεν θα μπορούσαμε μια μεγάλη παρουσία προσωπικότητων σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα προφανώς, οι οποίοι θα ήταν υποστηρικτικοί, θα στηρίζανε τον φάκελο κατάθεση στην UNESCO? Το έφερα το παράδειγμα της Κέρκυρας, για να μην το πω και άλλα παραδείγματα. Έτσι υποστηρίχθηκε. Ποια άλλα, πέστε μας. Γιατί μάλλον δεν ξέρετε ότι μόνο ένα ακόμα από την Κέρκυρα έχει ενταχθεί. Λοιπόν, έτσι υποστηρίχθηκε. Ερωτήστε μας, σας πω. Τώρα, όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Όταν λέω ο Δήμος των Χαμένων Ευκαιριών, και με ακούνε πάρα πολύ οι δημότες του Δήμα Νικολάου, μα δεν υπήρξε ένα πρόγραμμα ενός υπόγειου πάρκινγκ όλα αυτά τα χρόνια που καμαρώνει ότι είναι και 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση και δύο φορές δήμαρχος? Ένα πρόγραμμα όπου θα μπορούσε πράγματι να φιλοξενήσει 600, 700, 800 αυτοκίνητα και να αποσυφορήσει το κέντρο? Έκανε μια τέτοια προσπάθεια, όπου ο φυσικός χώρος του Αγίου Νικολάου προσφέρεται πάρα πολύ στη δημιουργία ενός υπόγειου πάρκινγκ. Δεν θα υποδείξω εγώ τώρα τεχνικά που θα μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί είναι θέμα μηχανικό. 800 αυτοκίνητα στον Άγιο Νικόλαο. 800 πολιτικά όμως σας λέω. Αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεστε τι λέτε, κύριε Κοκκίνη? Πολύ καλά. Αντιλαμβάνεστε τι λέτε. Καλά, είσαστε, καλά. Μάλλον στο Σικάγο ζείτε. Ωραία, ωραία. Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, ακούστε. Αν δεν μπορούσε να γίνει ένα, θα μπορούσαν να γίνουν δύο. 800 αυτοκίνητα στον Άγιο Νικόλαο. Θα μπορούσαν να γίνουν δύο. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν είναι 800 και είναι 600, αυτό σας ενοχλεί που δεν έγινε? Πέστε μου στο Ηράκλειο που υπάρχει, λοιπόν, υπάρχει τέτοια δυναμικότητα. Και θα απαντήσουν λοιπόν, παρακάτω. Υπάρχουν, ή στην Αθήνα. Υπάρχουν πόλεις. Κύριε Κοκκίνη, αφήστε τώρα να μιλήσω. Ηρεμία. Υπάρχουν πόλεις που έχουν πράγματι υπόγεια πάρκινγκ. Και η Αθήνα έχει υπόγεια πάρκινγκ. Και ο Πειραιάς έχει υπόγεια πάρκινγκ. Και άλλες πόλεις έχουν υπόγεια πάρκινγκ. Τι μας λέει ο κύριος Δημαρχός, ότι δεν υπάρχουν πόλεις που έχουν υπόγεια πάρκινγκ? Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν σας είπα αυτό. Σας λέω ότι λοιπόν, ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει πόλεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να δει πάρα πολύ καλά και το θέμα των μονοδρομήσεων. Να υπήρξε ένα υπόγειο πάρκινγκ. Όποιες δυναμικότητες, ή και δύο, θα ανοίγαμε την πόλη στον πεζό. Όπου υπήρξαν πεζοδρομήσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυξήθηκε το εμπορικό. Το μοναδικό πεζόδρομο στον Άγιο Νικόλαο τον έκανα εγώ την προηγούμενη περίοδο. Όπου υπήρξε. Τον μοναδικό. Ωραία. Όπου ο κόσμος περπατάει, αλλά να περπατάει και να απολαμβάνει την πόλη, το χωριό. Εδώ τι να απολαύσεις, πέστε μου? Το οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο, την καθαριότητα. Τι να απολαύσει? Κύριε Ζερβέ, τηλεθεατής. Μόνο το φυσικό περιβάλλον που καμαρώνουμε και την ομορφιά που έχει. Πριν θα ήθελα να πω, επειδή ο κύριος Κοκκίνης συνέχεια αναφέρεται στη λογική μου, τέλος πάντων στον εγωκεντρικό κτλ. Να πω στον κύριο Κοκκίνη, γιατί δεν το ξέρει, ότι αυτή την περίοδο κάθε Παρασκευή έχω το πρωί ώρες κοινού. Ας ρωτήσει τον μέντορά του, τον προηγούμενο δήμαρχο, αν είχε ποτέ ώρες κοινού. Όπως επίσης, επειδή ακριβώς θέλω να είναι οι δημότες μας κοινωνή του έργου της παρέας μας, ότι κάναμε 3 απολογισμούς μέσα στα 4 χρόνια, ενώ ο προηγούμενος είχε κάνει 1 μέσα στα 8. Αυτό απαντάει και για τη μακροβιότερη θητεία, 5 ή 8. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή μπήκανε ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να κυκλοφορούν έτσι απλά. Μίλησε για την κρουαζιέρα και για τα 100 πλοία του Αγίου Νικολάου που υπήρχαν και τώρα έχουν γίνει 22. Έχει μπει ποτέ στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΜΕ, όπου υπάρχουν τα στοιχεία και που δείχνει την πτώση της κρουαζιέρας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και επίσης τα προβλήματα που υπάρχουν στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, δηλαδή ζητήματα μεγέθους, άρα δεν μπορεί να αυξήσει από ένα μέγεθος και πάνω τα πλοία τα οποία προσεγγίζουν? Το έχει ασχοληθεί, κύριε, το ξέρει. Ζερβέ, έχουμε ένα τέταρτο ακόμα. Μπράβο. Υπάρχουν τηλεθεατές αναφορικά με το σχεδιασμό στην περιοχή της Νεάπολης. Να ξεκινήσω με εσάς. Το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στη Νεάπολη κατά διάρκεια της πενταετούς θητείας σας ποιο είναι? Ολοκληρώθηκε η αποχέτευση και θα δημοπρατηθεί σύντομα ο βιολογικός καθαρισμός, τον οποίο ανασυντάξαμε τη μελέτη, διασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση, 4 εκατομμύρια. Και το σχολείο, το οποίο μέχρι τέλος του χρόνου, επειδή θα είμαστε δημοτική αρχή και από την 1η Σεπτεμβρίου, μέχρι τέλος του χρόνου θα δημοπρατηθεί το γυμνάσιο Λύκειο, συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση. Η Νεάπολη, περιοχή Νεάπολης. Λοιπόν, στην περιοχή της Νεάπολης την έχω περπατήσει πολλές φορές. Η κατάσταση είναι πραγματικά λυπηρή. Για τον βιολογικό καθαρισμό θέλω να του πω ότι τώρα εντάχθηκε, και πώς εντάχθηκε δεν είναι του παρόντος να κουράσω τους τηλεθεατές σας. Ξέρουμε καλά πώς εντάχθηκε.
Κανείς πρέπει να παρακαλάει τον κύριο Δήμαρχο 10 φορές για να πάει το φάκελο. Πώς εντάχθηκε. Αλλά ακούστε. Πώς εντάχθηκε. Όχι, να το πείτε, κύριε Κοκκίνη. Αυτό δεν είναι ο πείτε, δίκαι, κύριε Κοκκίνη. Πώς εντάχθηκε. Έτσι, τζάμπα. Αυτό... Αν δεν ήταν όριμος ο φάκελος, αν δεν ήταν έτοιμος, θα τον χρηματοδοτούσε ο Περιφερειάρχης με 4 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν δεν υλοποιήθηκε. Στο τέλος της πενταετίας είναι αυτό για να γίνει στο μέλλον. Το χρησιμοποιεί ξανά στο τέλος της πενταετίας για να γίνει στο μέλλον. Θέλει να μας πει λίγο τι έγινε για το γυμνάσιο. Εγώ. Το έχω πει και δεν χρειάζεται να απαντήσω κάτι παραπάνω. Ήρεμη. Εγώ πραγματικά χαίρομαι έστω και αν χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα του Δήμου. Αλλά γιατί από τα χρήματα του Δήμου, όταν δεν πήγε το φάκελο, όταν δεν ήταν πλήρης, όταν τον επιστρέψανε, όταν του είπαν έχεις 8 μέρες να έρθεις να τον καταθέσεις και δεν πήγε. Για τον ίδιο λόγο γιατί που ο Βρεφονιπιακός... απεντάχθηκε και το έργο το αντίστοιχο του Βενιζελίου, κύριε, λοιπόν, του τώρα. Πεπαγνή. Ενταχθήκανε, δεν λέτε εσείς λέτε για αυτά... τον ίδιο λόγο. Εσείς λέτε αυτά που απενταχθήκανε. Γιατί δεν λέτε αυτά που ενταχθήκανε. Ενταχθήκαν κάποια άλλα, προφανώς. Ενταχθήκανε λοιπόν 30 περίπου εκατομμύρια και εσείς θα πούν. Πήγαν 9 δήμαρχοι και υπογράψανε μια σειρά πράγματα. Άλλο είναι αυτό που λέτε, εσείς... τα έχετε μπερδέψει, κύριε Κοκκίνη. Καλά, αυτά που υπογράψανε οι δήμαρχοι ήταν καλά, σχολιά. Καλά. Εάν δεν έχουν υπογραφεί εάν ακόμα. Αυτό εσείς αυτά δεν έχουν υπογραφεί ακόμα, ωραία, κύριε Κοκκίνη. Τώρα βγαίνουν στον αέρα. Εάν αυτά που παρουσιάζετε τα θεωρείτε ξεμπέρδεμα, τότε ψαχτείτε να δείτε πώς διοικείται το Δήμο. Λοιπόν, καλά τα τώρα θέλω να πω. Νεάπολη. Πλατεία. Ναι, Νεάπολη. Ιστορική, δεν έχει ούτε μία πινακίδα, ξέρετε. Τη λέμε συχνά ιστορική πρωτεύουσα και δεν έχει ούτε μία πινακίδα. Έχει ένα ιστό. Έχει γειτονιές. Σκοτεινές. Τα σκουπίδια. Τα οδοστρώματα. Η καθημερινότητα των ανθρώπων. Μια σειρά πραγμάτων που πρέπει πράγματι να αναδείξουμε το ιστορικό της κέντρο, γιατί είναι σημείο αναφοράς, είναι κέντρο ιστορίας και πολιτισμού. Και προφανώς οι εκδηλώσεις της πλατείας που έχουν καθιερωθεί θα τις συνεχίσετε, κύριε Κοκκίνη. Ναι, βεβαίως. Έτσι, μπράβο. Οι νέοι, έτσι, μπράβο. Τώρα μην... Άρα κάναμε και καλά. Ωραία. Διότι εσείς είπατε ότι δεν κάναμε τίποτα. Κάμετε 3-4 πολιτιστικές εκδηλώσεις και είπατε από μήπως, έργο. Το μήπως πρέπει να το ψάξετε λίγο θέλετε παραπάνω. Θέλετε να πάτε σε ένα διπλανό δήμο. Έχω πάει, συμμετέχω στην ΠΕΔ και ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε όλους τους δήμους της Κρήτης. Εσείς απέχετε και δεν ξέρετε. Μια επισήμανση τηλεφωνική αναφέρεται και στους δύο. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο. Να καμαρώνει ότι ζει στην πόλη και να μην είναι στην πόλη. Να απέχει. Καλά τα τουριστικά φυλάδια και η προβολή της περιοχής, αλλά να κοιτάξετε και λίγο την καθημερινότητα. Αυτό δεν πάει μόνο στον κύριο Ζερβό, πάει και στον προγραμματισμό και στην ατζέντα του κυρίου Κοκκίνη. Απάντησα, αν θέλετε να ξαναπαντήσω, να πω ότι σε σχέση με την καθαριότητα, με το προσωπικό που έρχεται, θα μπει όπως ήταν και τα πρώτα 3 χρόνια σε πολύ καλό επίπεδο, θα ξαναγυρίσει εκεί που έπρεπε να είναι. Και το κύριο ζήτημα, γιατί δεν το έχει διαχειριστεί ο κύριος Κοκκίνης, και είναι λογικό αυτό, όταν αναλάβαμε, υπήρχε ένα συνεργείο στο Δήμο για συντηρήσεις ενός εργοδηγού και 3 τεχνητών. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει δυνατότητα προσλήψεων. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί η καθημερινότητα. Δηλαδή η λακκούβα, το κάγκελο, το βάψιμο, η πόρτα. Έγιναν, ξεκίνησαν εργολαβίες ποσοτήτων, οι οποίες χρόνο με το χρόνο αλλάζουμε τις προδιαγραφές για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είναι. Γι' αυτό είπα πριν ότι το λύσαμε το ζήτημα και από εδώ και πέρα τα πράγματα θα εξελιχθούν, διότι δεν υπήρχε άλλο εργαλείο να χρησιμοποιηθεί εκτός από αυτό που χρησιμοποιήσαμε εμείς, το οποίο σήμερα το χρησιμοποιούν άλλοι 3 δήμοι στην Κρήτη. Καθαριότητα, ποιότητα ζωής, χυτά, κάδη απορριμμάτων, παιδικές χαρές. Δεν με λέει κουβέντα ο Δήμαρχος. Ποιότητα ζωής είναι και ο Γαργαδόρος. Ακούσατε κουβέντα να πει απόψε. Παραλία που έκανε η απάντηση ιδιώτης, για τον Γαργαδόρο, γιατί το λέτε και το ξαναλέτε. Θα τελειώσω και μετά. Α, ευχαριστώ. Παρέμβαση ιδιώτη και ο Δήμος ήταν απόν και σήμερα δεν μπορεί να κολυμπήσει άνθρωπος εκεί. Και πάμε απέναντι να δούμε μια κατάσταση σε μια παραλία που ήταν για το κοινό και με την ανοχή του Δήμου ή τη σιωπή του Δήμου αφέθηκε στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Δεν μπορεί να μπει κάποιος μέσα και το λέει αυτό ποιότητα ζωής. Ο δημόσιος χώρος. Περπατήστε λίγο τα πεζοδρόμια. Πάτε λίγο να δείτε τον Ελαιώνα. Πάτε γύρω να δείτε το πάρκο κυκλοφοριακής στο νοσοκομείο. Το οποίο ποιος το έκανε, κύριε Κοκκίνη. Ωραία, εντάξει. Πάτε να δείτε την κατάσταση. Ποιος το έκανε, κύριε Κοκκίνη. Βρώμικο, το μοναδικό πάρκο στον Άγιο σπασμένο. Νικολάου. Ακούστε τώρα. Κάνετε ένα πάρκο, να σας πω τώρα και εγώ έκανα το νοσοκομείο και αρχίσουμε αυτό. Λέμε ιστορία, κάνετε σε ένα πάρκο. Εγώ το έκανα σαν δήμαρχος, ενώ εσείς το κάνατε σαν διορισμένος με πιστώσεις που σας δινόταν επί τούτου και δεν τις διεκδικούσατε. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον αιρετό και στον διοριστό. Να σας βλέπω πιο συχνά να καταλάβω και εγώ μερικά πράγματα. Ασφαλώς και πρέπει να το κάνετε. Ασφαλώς πρέπει να το κάνετε. Ασφαλώς πρέπει να το κάνετε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, μας ενδιαφέρει αυτό που περιγράφω
ένα άλλο δήμαρχο. Ένα δήμαρχο που θα είναι κοντά στον πολίτη, αυτό μας ενδιαφέρει. Ένα δήμαρχο που θα αφουγκράζεται, που θα ακούει, που θα σχεδιάζει, που θα υλοποιεί. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μας ενδιαφέρει να προχωρήσουν τα σχέδια των πόλεων. Μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα έξυπνο Δήμο. Μας ενδιαφέρει να εξυπηρετεί το πολίτης, να πηγαίνει το παιδί στην παιδική χαρά, να υπάρχει γυμνάσιο και σχολείο να πάει και βρεφονηπιακό σταθμό. Να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, πολύ σημαντικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή κρίσιμη, όπου πραγματικά πρέπει την αλληλεγγύη να τη δείξουμε στο μέγιστο βαθμό. Να υπάρξει επιτέλους αυτές οι πανεπιστημιακές δομές που επιχειρεί ο κύριος Δήμαρχος να τις πει, ενώ ήταν απόν επί δύο χρόνια. Και λυπάμαι που το λέω, διαχειρίστηκε κατά τρόπο. Ενώ εσείς σαν διοριστός στο Ίδρυμα Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας φροντίσατε να κάνετε αυτά που έπρεπε να κάνετε για να έρθουν εν καιρό. Σας παρακαλώ, κύριε Κοκκίνη. Όλοι μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Επειδή προκλήθηκα, μπορώ να πω τι έκανα. Στο κομμάτι πάρα αυτό που καλά. Δεν το καταλάβω, κύριος Δήμαρχος, αλλά λίγο. Απαξίωση και τη σύγκληση του Πανεπιστημίου με τον λόγο του και τον τρόπο. Κανένα δεν απαξιώσαμε, γι' αυτό και στον σήμερα υπάρχει η διαδικασία. Στον απολογισμό είπατε σε μένα ότι αυτά όλα είναι σε επίπεδο δημόσιων σχέσεων και συγκλήτου. Δεν ξέρουμε ποιο άλλο εννοούσατε. Εσείς μάλλον δεν καταλαβαίνετε από το Μάρτιο του 2017. Τι να σας πω. Ωραία, ωραία. Κύριε Ζερβέ, κύριε Κοκκίνη, έχουμε αλλαγές στον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας. Έχουμε επιτέλους την εξέλιξη με το νέο πανεπιστήμιο εδώ στην Κρήτη. Φοιτητικές εστίες, το πρόγραμμά σας προβλέπει? Νομίζω ότι στην τελευταία συνάντηση που κάναμε με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, έγινε απολύτως σαφές ότι έχοντας στη διάθεσή μας το Πανεπιστημιακό Κάμπους που έχει αγοραστεί επί Δημαρχίας Λουκαράκη το 2006, αν θυμάμαι καλά, το 2005, χώρος 120 στρέμματα για να γίνουν όλα αυτά, ο Υπουργός διαπίστωσε την πληρότητα των εγκαταστάσεων για αυτή τη φάση. Αλλά στη συνέχεια δεσμεύτηκε ότι θα χρηματοδοτήσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τις υπόλοιπες υποδομές, αλλά κυρίως μια σύγχρονη φοιτητική εστία, όπως γίνεται στο Ρέθυμνο, όπου ανακοίνωσε. Υπάρχουν φοιτητές αυτή τη στιγμή που μένουν σε ξενοδοχεία. Υπάρχει ζήτημα. Ως όλες τις τουριστικές πόλεις με το Airbnb υπάρχει ζήτημα, διότι βλέπετε στο Ρέθυμνο. Ένα παραπάνω στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο. Έτσι. Σε όλες τις τουριστικές πόλεις υπάρχει αυτό το ζήτημα. Κύριε Κοκκίνη. Και υπάρχουν και προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συζητίζεται και ένας κόσμος στον Άγιο Νικόλαο, όπως κάνει στο Ρέθυμνο με σχολικά γεύματα. Αυτά δεν τα ξέρει ο κύριος Δήμαρχος, θα τα μάθει εν καιρό. Θέλω να πω κάτι για το Πανεπιστήμιο. Τα κάνουμε ήδη και δωρεάν στους φτωχούς φοιτητές μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο. Το κάνουμε ήδη. Απλά, όπως λέει ο κύριος Κοκκίνης, λείπει από τον Άγιο Νικόλαο. Λείπει από τον Άγιο Νικόλαο και δεν μπορεί να τα ξέρει. Αλλά, εγώ λείπω από τον Άγιο Νικόλαο, εσείς λείπετε από το Δήμο. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε απόψε. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο τώρα, αυτό πράγματι το χειροκροτούμε, το χαιρετίζουμε και ο Δήμος θα δώσει κάθε δυνατή βοήθεια στο να αναπτυχθεί το καινούργιο τμήμα, τα καινούργια τμήματα στον Άγιο Νικόλαο. Και κοντά στην ανάπτυξη των τμήματων, προφανώς θα δούμε και το θέμα των φοιτητικών εστιών. Δεν απαντά όμως ο κύριος Δήμαρχος, γιατί η Σύγκλητος είχε αποφασίσει από το Μάη του 2018 και από το Σεπτέμβριο του 2018, όπως τόσο ο κύριος Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και οι αρμόδιοι συντονιστές τμήματων, όφυλαν να λειτουργούν κάποιες δομές στον Άγιο Νικόλαο, που θα φέραν και φοιτητές και προφανώς θα ανοίγαν την πόρτα με το Πανεπιστήμιο. Αδιαφόρηση, για να μην πω χειρότερη λέξη, κατά τρόπο προσβλητικό απέναντι σε μια διατία, όφειλαν αυτά να λειτουργούν τώρα στον Άγιο Νικόλαο. Και τώρα πάλι λέμε, που πραγματικά είμαστε μαζί, τι θα γίνει με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που προφανώς δεν είναι δικό του έργο, όπως ναι, πολλά που πρέπει να τα πει. Άλλος δήμαρχος αποφασίστε, ήταν. Αποφασίστε που θα είναι ο Δήμος. Αν θα είναι στη Σπιναλόγκα ή δεν θα είναι, αν θα είναι στο Πανεπιστήμιο ή δεν θα είναι, αν θα είναι στην Παιδική Χαρά ή δεν θα είναι. Εγώ λέω πως δεν είναι, εσείς λέτε τώρα. Επειδή ο κύριος Κοκκίνης χρησιμοποιεί αυτή την ιστορία με τα summer school και τα λοιπά σαν καραμέλα, να του ξεκαθαρίσω, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι οι αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν 2 χρόνια περίπου πάρθηκαν. Οι σημερινοί του συνεργάτες τις είχαν καταψηφίσει. Δεν δημιουργούνται αυτές οι δομές από τη μια στιγμή στην άλλη. Θες χώρους για να μπορείς να κάνεις μαθήματα που πρέπει να τις διαμορφώσεις. Έγινε, αν θέλετε, η πρώτη απόφαση με την οποία καθορίσαμε το είδος του κτηρίου το οποίο πρέπει να αναζητήσουμε. Δεν συμφώνησαν για να υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Πήραμε δεύτερη απόφαση περιορίζοντας αυτούς τους όρους. Όμως στη συνέχεια προκύψαν όλα τα ζητήματα, τα υπόλοιπα με τα έργα. Και ευτυχώς, διότι τώρα με την εξέλιξη στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και με το ΤΕΦΑ, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά συνολικά. Είναι πόροι του δημόσιου.
το πώς αυτά τα δύο πράγματα θα δέσουν και θα λειτουργήσουν. Παρουσία του Υπουργού προχτές και του βουλευτή, δεσμευτήκαμε ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα καθίσουμε με τον Πρίτανη του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αλλά και με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, για να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα πώς θα διαχειριζόμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για την πόλη και για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά και για τους φοιτητές. Κύριε Κοκκίνη. Θέλω να πω το εξής, ότι φαίνεται ότι λείπει από το Δήμο. Ας πάρει, ας συνομιλήσει αύριο με τον κύριο Πρίτανη. Καλέστε τον εσείς. Να δούμε ποιος εδώ πέρα λέει αλήθεια και ποιος θα λέει όπως θέλει να τα πει. Εκείνος έχει πει και στο σταθμό σας κι αλλού, ένα χρόνο τώρα, και αυτούς τους χρόνους που έχω προδιαγράψει. Ύστερα από επιστολή του κυρίου Δημάρχου προς τη Σύνγητο. Εκείνος προσδιορίσε τα χρονοδιαγράμματα και η Σύνγητος αποφάσισε. Λοιπόν, και μη μου λέει εμένα τι έκανα εκεί σαν αντιπρόεδρος της επιτροπής αυτής. Έμιστος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, γιατί δεν έχω ούτε μία δραχμή πάρει από το Πανεπιστήμιο. Το παίρνω πίσω. Και αυτό που λέτε τώρα δείχνει το πραγματικά την αντίληψή σας και την πρόθεσή σας. Είπαμε πάρα πολύ. Δεν έχω πάρει ούτε μία δραχμή από το Πανεπιστήμιο. Πράγματι είμαι άμεσος σε μια τιμητική θέση που ευχαριστώ τη Σύγκλιτο που με τίμησε με αυτήν τη θέση. Τώρα, προφανώς και οι δομές οι πανεπιστημιακές αλλά και το Πανεπιστήμιο είναι ένας πλούτος για την πόλη. Και εγώ σαν δήμαρχος θα εξαντλήσω όλες τις δυνάμεις μου και οι συνεργάτες πράγματι γι' αυτό να εδραιωθεί, να ανοίξει κι άλλες πόρτες, να φέρει κι άλλα τμήματα που μπορεί να συμβεί και να αναπτυχθεί πράγματι ένα κάμπους στον χώρο αυτό, είτε αφορά στον χώρο των Λακωνίων που θα αξιοποιηθεί προφανώς, είτε σε άλλα κτίρια. Γιατί δεν μιλήσαμε για τα αναξιοποιητά κτίρια, δεν μιλήσαμε τώρα για τα δημαρχεία που βρίσκονται σήμερα, δεν μιλήσαμε για μια σειρά άλλα θέματα. Εμάς μας ενδιαφέρει, και με αυτό κλείνω, μια στρατηγική και μια τακτική και ένα αποτέλεσμα για να αλλάξει ο τόπος. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση. Θα είμαστε δίπλα τους. Στο κάθε πρόβλημά τους θα είναι και δικό μας. Κάθε γειτονιά την έχουμε ήδη περάσει και θα την περάσουμε. Θα αλλάξει ο τόπος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν. Και θα αλλάξει με πρόγραμμα και με στόχους. Και θέλω να καλέσω τον κόσμο, κλείνοντας, να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εμείς και μπορούμε και θα είμαστε δίπλα του. Νομίζω ότι θα πρέπει και εγώ να απαντήσω για να κλείσουμε την απόψινή συνάντησή μας εδώ. Έχουμε 6 λεπτά ακόμα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κοκκίνη για ποιο λόγο πρέπει ο Αγιονικολιώτης, η Αγιονικολιώτησα να ψηφίσει και να τον υποστηρίξει στις εκλογές της Κυριακής και μετά κύριε Ζερβέ να κάνετε και στο δικό σας επίλογο. Ήδη περιέγραψε κύριε Παναγιωτόπουλο αρκετά. Θέλω να μιλήσω από καρδιάς στους πολίτες και στον κόσμο που μας ακούει. Καταλαβαίνω ότι του μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, τον κοιτάζουμε στα μάτια. Αυτό που περιέγραψε ότι θα είναι μια άλλη λειτουργία του Δήμου με την έννοια μιας αποκεντρωμένης λογικής και με την έννοια του αφού γκράζομαι, ακούω και συμμετέχω. Γιατί όσους απολογισμούς και να έκανε ο κύριος Δήμαρχος που καμαρώνει, και εγώ παρεθετικά σας λέω δεν έχω κανένα μέντορα παρά μόνο τους πολίτες και την κοινωνία. Αν εσείς έχετε αυτήν την προσέγγιση, είναι δικό σας, ούτε και κόμματα προφανώς. Αφήστε την καραμέλα τώρα και μιλήστε για τα προβλήματα, γιατί με αυτή την καραμέλα έχετε εξαντληθεί. Θέλω να, λοιπόν να σας πω ότι το μήνυμά μου είναι αυτό ακριβώς που περιγράφω. Θέλουμε και μπορούμε σε μια σειρά λειτουργίες, ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος περισσότερο, επισκεψιμότητα στην πόλη, ποιότητα ζωής, τα παιδιά μας, τα σχολιά, τα νηπιαγωγεία, το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, οι σχολές, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ο πολιτισμός. Ακούστε, οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον, πολύ σημαντικό. Ακόμα δεν απαιτήσει του Γαργαδόρο, θα απαντήσει στο μέλλον του μέλλοντος. Αποφεύγει τις απαντήσεις που αφορά το περιβάλλον. Σε μια σειρά παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δίδουν στοχεύσεις. Δεν υπάρχει μόνο το τουριστικό προϊόν. Υπάρχει και ο πρωτογενής τομέας. Ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή, που έχει να κάνει με μια πολύ αναπτυξιακή παρέμβαση που κάνει σήμερα το ΕΒ και χρειάζεται τη στήριξη και τη βοήθειά μας, οι οποίοι έχουν να κάνουν πρωτογενές με το λάδι, το χαρούπι, το καρπό, το αμύγδαλο, μάλιστα, την αγροτοδιατροφή, τον πολιτισμό στα χωριά μας. Δεν είναι μόνο εκείνο που περιγράφει όταν σβήνουν τα φώτα. Υπάρχει και ένα πολιτιστικό απόθεμα πολύ σημαντικό στα χωριά μας, στη Νεάπολη. Πώς προβάλλεται αυτό? Πώς πραγματικά αναδεικνύεται και πώς το βοηθάμε?
πώς δημιουργούμε πολιτιστικά γεγονότα έξω και από το χώρο του Αγίου Νικολάου. Στην Νεάπολη, στα χωριά, εδώ, αλλού και παντού. Εμείς λοιπόν θα είμαστε παντού και θα είμαστε δίπλα στον πολίτη. Και ο πολίτης καλά το καταλαβαίνει αυτό. Και το ζητάω πράγματι να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Είμαστε το άλλο. Δεν έχουμε ξαναδιοικήσει Δήμο. Εκεί που διοικήσαμε και βρεθήκαμε, καταγράφει η ίδια η κοινωνία μια παρουσία και ένα έργο. Ας το ρωτήσω ο κύριος Δήμαρχος για το μάθη. Θα είμαστε έτσι και την επόμενη μέρα. Και θα αλλάξουμε το Δήμο. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό. Κύριε Ζερβέ, για ποιο λόγο να σας στηρίξουν, να σας ψηφίσουν οι δημότες στον Άγιο Νικολάου? Καταρχήν να πω ότι οι δημότες του Αγίου Νικολάου ήδη την πρώτη Κυριακή έδειξαν δείγματα γραφής. Θεωρώ ότι αξιολόγησαν θετικά το έργο μας, τους συνεργάτες μου, τους οποίους τους έχουν δοκιμάσει, γιατί προγραμματίσαμε, οριμάσαμε και θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται έργα τα οποία εμείς έχουμε βάλει μπροστά, τα οποία θα βγάλουν τον τόπο από την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει τα προηγούμενα χρόνια χωρίς έργα πνοής. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζω και κινούμε στον Άγιο Νικόλαο, δραστηριοποιούμε στον Άγιο Νικόλαο, στην Ελούντα, στην Πρίνα, στο Σύση, κυκλοφορώ στις γειτονιές με το μηχανάκι και με τα πόδια και δεν πάω μόνο προεκλογικά, γιατί ζω και βιώνω τον τόπο μου, τον ξέρω καλά, ξέρω τον πόνο του επαγγελματία, του επιχειρηματία, του πολίτη, γνωρίζω τις αδυναμίες που υπάρχουν και με τα μέσα που έχουμε προσπαθούμε και κάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι για αυτούς τους λόγους, αξιολογώντας όπως το είπα εξ αρχής, την πορεία του καθενός μας μέχρι σήμερα στα πράγματα του τόπου μας, να αποφασίσει, να μας δώσει τη δύναμη να ολοκληρώσουμε το πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει και που είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη Κυριακή θα το κάνει δίνοντάς μας μια καθαρή νίκη. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα από τηλεθεατές θα τα φέρουμε στο προσκήνιο. Δεσμευόμαστε εδώ στην Κρήτη TV μετεκλογικά αναφορικά με τον Άγιο Νικόλαο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Να είστε καλά, κύριε Ζερβέ. Κύριε Κοκκίνη, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή εδώ με τους υποψήφιους δημάρχους Αγίου Νικολάου. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε και σήμερα την εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη» εδώ στην Κρήτη TV. Καλό βράδυ σε όλους.